Τι έχουμε ξεκινήσει. Είμαστε στον αέρα. Λοιπόν, Βασίλεια Γουναρίδη, κηρύσω την έναρξη της ποντεκαστικής σεζόν 2024-2025. Τελείωσες. Ναι, βέβαια. Διαμαντή μου, πόσο σου λείψαμε από το 1 μέχρι το 10. Έναν αριθμό θέλω να μου πεις. Εντάξει, αφού δεν είπε μείον 4, είμαστε καλυμμένοι. Λοιπόν, καλή σεζόν σε όλους, καλή αρχή και από εμάς. Επειδή έχουμε πάρα πολύ καινούριο κόσμο φέτος, ο οποίος δεν μας γνωρίζει, να συστηθούμε αρχικά. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Εγώ είμαι η Γλυκυρία Κοίνη. Εγώ είμαι ο Βασίλης ο Γουναρίδης. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτή τη σεζόν πίσω τα μικρόφωνα. Κάποια στιγμή θα βάλουμε και κάμερα, να μας βλέπετε κιόλας, να βλέπετε βασικά τις εκφράσεις που παίρνουμε, σε αυτά που λέμε, που ακούμε. Θα σας τα μεταφέρουμε όπως μπορούμε, αλλά κάποιος να το φτιάξουμε. Να γίνει λίγο πιο διαδραστικό. Λοιπόν, δεν θέλω να κουράσουμε πολύ με εισαγωγές και αυτά, ό,τι είναι να πούμε θα τα πούμε καθ' όλη τη σεζόν. Όποιος έχει πρόβλημα με αυτά που θα ακούσει, να μας το πει. Και θα δούμε ανάλογα αν έχει δίκιο ή άδικο. Συνήθως έχουν άδικο γιατί δεν προσβάλλουμε κανέναν. Έτσι, να τα λέμε όλα. Ό,τι λέμε είναι προσωπικές απόψεις. Ό,τι λέμε είναι με γνώμονα το χαβαλέ και την πλάκα που θέλουμε να κάνουμε. Γιατί αυτός είναι ο πρωταρχικός μας στόχος. Να περνάτε καλά, να ευχαριστιέστε όταν μας ακούτε. Και να ανυπομονείτε για τα επόμενα. Συμφωνεί, διαφωνεί. Συμφωνώ. Δεν είμαι επιθετικός, κανονικός είμαι. Λοιπόν, για έναρξη θα κάνουμε κάτι που κάναμε και στο καλοκαιρινό. Θα γνωρίσουμε τους νεοφερμένους μας στη διοργάνωση. Πολύς κόσμος, πάρα πολύς κόσμος. Σωστά. Οπότε πρέπει να χωριστούν σε δύο μέρη. Σε αυτά θα έχουμε 35 καινούργιες ομάδες που θα παρουσιάσουν τον εαυτό τους. Και στο επόμενο θα έχουμε άλλες τόσες που θα μας πούν και αυτοί τα ίδια. Θέλω, παιδιά, λοιπόν, όταν θα τα ακούσετε, να ανεβάσετε τον πύχη και να ξεπεράσετε αυτές που θα ακούσουμε σήμερα. Έτσι. Έτσι. Αυτό είναι το νόημα. Έτσι, αυτό. Θέλουμε να σκοτώνεστε εντός και εκτός παρκέ. Δεν ευχαριστιόμαστε με τίποτα άλλο. Θα βγάλουμε και ένα giveaway στο τέλος για τον καλύτερο. Δεν θα το κάνουμε, αλλά το λέω. Αλλά όλες οι εκπομπές πρέπει να σας υποσχεθούν κάτι για να ακούσετε μέχρι το τέλος. Λοιπόν, έχουμε κάποια ηχητικά. Δεν εμφανιστήκανε όλοι. Εντάξει, 2-3 είναι αυτοί που μας συνδέσανε. Δεν πειράζει. Υγεία πάνω απ' όλα. Έχουμε μαζέψει το υλικό μας. Μας τα έχουν πει τα παιδιά όπως πρέπει. Εντάξει, κάποιοι ήταν λίγο σφιγμένοι. Πιστεύω θα το βρούμε στην πορεία. Θα το βρούμε στην πορεία. Θα τα βρούμε αυτά. Να πούμε πάμε. Λίγο. Ναι. Θα παίζουμε τα ηχητικά και εμείς θα σχολιάζουμε αυτά που ακούμε. Ωραία. Έτσι. Το αγαπημένο μου. Ωραία. Λοιπόν. Το ψωμάκι της Γλυκερίας εδώ. Λοιπόν. Opening θα κάνει ο Μαρκεσίνης ο Τάσος από τους Spacers, ο οποίος μας λέει. Τον Spacers Athens, αλλά και προπονητής και παίκτης, όλα σε ένα. Θέλω να ξεκινήσω από το εξής, ότι λεγόμασταν στο περσινό Summer Development τουρνουά ως North Rockets. Έγινε λοιπόν μια μεγάλη αλλαγή, κάναμε ένα reset, ανανεώσαμε σημαντικούς παίκτες, προσθέσαμε καινούριους, είμαστε μια καινούργια ομάδα, αλλά μια ομάδα η οποία θα παλέψει για άνοδο, για αρχή και μετά για την κούπα. Μας υποτιμήσανε πέρσι, αλλά φέτος έχουμε έρθει να το πάρουμε και είμαστε αποφασισμένοι ως προς αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλα τα παιδιά χωρίς τραυματισμούς. Ο Τάσος λογικά... Έχει ελικόπτερο. Το πήγα να πω. Ήταν έτοιμος για απογείωση. Εντάξει. Κάτι βρυχισμού, κάτι άγκομψ. Είπατε και τα κουμπάκια εκείνη την ώρα, δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά,
ο Τάσος δεν ήταν φιδωλός στις δηλώσεις του. Ήρθαμε να το πάρουμε. Είναι γενικότερα. Θα ακούσαν πολλούς πρωταθλητές καθ' όλη τη διάρκεια. Ακούστε λοιπόν, θα δώσουμε ένα παιχνίδι. Κάθε φορά που κάποιος λέει θα σηκώσουμε την κούπα, θα πίνετε ένα σφινάκι ό,τι θέλετε. Ναι. Με προσοχή, πίνετε υπεύθυνα, να είστε σπίτι. Αλλά ο Κριστίνη το παίζει. Να μην οδηγείτε μετά, ναι, 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 αλλά ναι. Θα, να παίξουμε ένα παιχνίδι, ρε παιδί, να το κάνουμε διαδραστικό. Έτσι. Γιατί έχουμε μαζέψει 300 πρωταθλητές εδώ, παιδιά, την πρώτη μας μέρα. Λοιπόν, οι Spacers μας είπαν θα το σηκώσουν. Μας είπαν ότι αλλάξανε αφημί για να γίνουν οι κατάλληλες τροποποιήσεις, γιατί στο Summer τα παιδιά δεν τα πήγαν ιδιαίτερα καλά. Δεν ξέρω τώρα πόσο άλλαξε η ομάδα. Εντάξει, εγώ θα πω βήμα-βήμα γενικά. Βήμα-βήμα οι στόχοι. Φέρανε coach, ήταν. Τους φύριξες ένα παιχνίδι εγώ στο... Εντάξει, δεν θα παίξει ο coach όμως. Έχουν φέρει, είναι πιο οργανωμένοι εννοώ. Έχουν πολύ καλή οργάνωση. Έχουν φέρει και κόσμο καινούργιο που δεν τους ήξερα εγώ. Ναι, αφού είπαμε είναι καινούργια ομάδα, είναι Spacers Anthems. Spacers, ναι. Έχουμε αφήσει το παλιό αφημί πίσω. Έτσι. Ωραία. Για να δούμε, Τάσο, ποιος θα πάει κουβά, εσύ ή εμείς. Συνεχίζω με Κυριακουλέα Δημήτρη από Miami Heat. Είναι... Ο Δημήτρης, λογικά, τα έχει γράψει σε χαρτί, έχει σηκωθεί όρθιος και τα διαβάζει ποίημα. Έτσι. Αυτός είναι, σωστός. Η ομάδα μας λέγεται Miami Heat. Το όνομά της προέρχεται από το τύπο καταγωγής των περισσότερων παιδιών της ομάδας, ο οποίος είναι η Μάνη. Η δημιουργία της ομάδας μας ήρθε ένα βράδυ που είχαμε βρεθεί κάποιοι από εμάς και ψήναμε και κάποιος το πέταξε σαν ιδέα. Μετά δεν ήθελε πολύ και αποφασίστηκε με γρουπούς ρυθμούς να ξεκινήσαμε τα απαραίτητα για τη συμμετοχή μας στη διοργάνωση αλλά και για τη σύνδεση του ρόστερ μας. Έχουμε δύο στόχους. Ο ένας είναι άνοδος στην επόμενη κατηγορία, ενώ ο άλλος, που είναι σημαντικότερος, είναι να περνάμε καλά και ευχάριστα, έχοντας δημιουργήσει μια φοβερή παρέα, κάνοντας αυτό που αγαπάμε, δηλαδή να παίζουμε μπάσκετ. Φέρτε μου ένα σύγκλινο και δεν θα μιλήσω ποτέ για καμία ήττα σας, ούτε για τα χαμένα καλάθια σας. Ποτέ. Σας το υπόσχομαι εδώ, Βασίλης Γκουναρίδης. Η Μάνη έχει εξαιρετικές παραλίες επίσης. Μπράβο, ναι. Έτσι, μπράβο. Να τα λέμε όλα. Σωστό, σωστό. Να τα λέμε όλα. Αδέρφια αυτοί, τους μανιάτες εγώ τους λατρεύω γενικά. Κατά τα άλλα, Δημήτρης, πώς τον άκουσες? Καλώς, της καλώς. Της πατρίδας μου η σημαία έχει χρώμα γαλανό και έτσι, τα σχετικά. Ωραίος, ωραίος. Άνοδο και ο Δημήτρης. Ναι. Έτσι. Δύο, ετοιμάστε το δεύτερο. Έτσι, για να... Αλλά να περνάμε και καλά, αλλά πρωταρχικό στο βασιλιά. Δεν το πετυχαίνουμε συχνά αυτό πλάκα-πλάκα να είναι το όνομα από την καταγωγή κάποιον. Λένε ότι αν το πεις, θα ναι. το κάνεις. Ναι, ναι. Έτσι, οπότε και καλά το βάζεις στο μυαλό σου. Οπότε, αν το βάζεις στο μυαλό σου, είναι σούπερ μαντολίνη, άρα θα επιτευχθεί ο στόχος. Σωστό. Έτσι. Για να δούμε. Απλά θα έχουμε συνοστισμό. Δεν ξέρω τώρα πώς θα ανέβουν, πώς θα σκοτώσουν. Θα φτιάξουμε ένα βάθρο με 4 χιλιόμετρα απλά τους. Λοιπόν. Ο επόμενος είναι ο Δημόπουλος ο Βασίλης. Μαύρο τσούκαλι. Ω, Βασίλης, ναι. Είμαστε όλοι φαν στην διοργάνωση από όλες τις ηλικίες. Δηλαδή, θεωρώ ότι το ευτυχισμένο μας δεν θα πεθάνει ποτέ. Ποτέ. Θα σκουλικιάσουμε εμείς, θα μας φάνε και το ευτυχισμένο μας ήταν εκεί με τσατάκες του. Λατρεύουμε τα story τους. Παιδιά, το Instagram τους είναι εξαιρετικό. Μιλάμε για το γέλιο. Το γέλιο. Και το σήμα, πολύ καλό. Έτσι. Θέλει λίγο προσοχή να το ανοίξετε λίγο να δείτε. Έχουν μαζέψει ναι. όλες τις ναι, ναι. φυσιογνωμίες. Μαυροτσούκαλη λοιπόν. Και πάμε να δούμε. Λοιπόν, Μαυροτσούκαλη PC. Νομίζω ότι όσοι έχουν ακολουθήσει την ελληνική πραγματικότητα τα τελευταία 15-16 χρόνια καταλαβαίνουν από πού προήλθε η έμπνευση και το όνομα της ομάδας. Είναι από μια πολύ επιτυχημένη ελληνική σειρά, το ευτυχισμένοι μαζί. Και οι 16 της ομάδας, τα 16 παιδιά που είμαστε, μεγαλώσαμε με αυτή τη σειρά, είναι στην καθημερινότητά μας, λέμε ατάκες, συνέχεια. Οπότε, why not να κάνουμε μια ομάδα που είναι ένα κύριο γνώρισμα της ομιλίας μας. Και της παιδικής μας ηλικίας, λίγο να το πω έτσι. Η ομάδα έγινε από δύο παρέες, τη δικιά μου και του Ραφαήλ του Αλαγά, ο οποίος εκτελεί χρέη προπονητή, ας το πούμε έτσι. Και όσον αφορά τους στόχους, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιον συγκεκριμένο αγωνιστικό στόχο. Ο πρώτος είναι να περνάμε καλά. Να περνάμε καλά και από άποψη content και νοήματος. Φαίνεται αυτό και στα social μας. Και από εκεί και πέρα
να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτεροι γίνεται και αγώνα με αγώνα, αλλά και αναμήνα. Και sky's the limit γενικότερα. Χαμηλά την μπάλα. Είπε τη λέξη κλειδί. Είπε τη λέξη content. Αυτό ήθελα να ακούσω. Εγώ θέλω να πω ότι τον έτερο δημιουργό της ομάδας τον κορυδέψανε, που τον κάνανε προπονητή, γιατί συνήθως όταν μια ομάδα δεν πάει καλά, σε ποιον έχουν τις ευθύνες. Προφανώς, έτσι, ναι. Στον προπονητή. Εγώ θα πω, κάνε κλειστό συμβόλαιο coach, να είσαι σίγουρος ότι θα παραμείνεις στον πάγκο της ομάδας, γιατί πολλά έχουν δει τα μάτια μας, έρχονται και παρελάσεις μπροστά, να ξέρουμε θα τις βγάλεις. Πάμε. Εγώ... Εντάξει, καλά κάνεις. Απλά έτσι, ήθελα. Προχωράμε με τους slow motion και τον Μανώλη τον Γιακουμή. Ω, Νάτος, ο μεγάλος πρόεδρος. Ο οποίος μας δίνει όλες τις λεπτομέρειες γιατί λέγονται slow motion και τι έχουμε σκοπό να δούμε από αυτούς. Γεια σου μπασκετάκι, ομάδα slow motion εδώ. Μάνος Γιακουμής ή αλλιώς γυρολόγος. Και το 12 πάει σε... Όχι, λάθος εκπομπή. Λίγα λόγια για slow motion. Το όνομά μας προέρχεται από το μέσο όρο ηλικίας μας που είναι 40+. Βέβαια θα θέλαμε να παραπέμψει τα highlight των αγώνων μας που θα χρειάζεται αργό replay και θα λέει ο άλλος τι έκανε εκεί ο παιχταράς ρε φίλε. Τι, όχι, δεν πιστεύω να αμφιβάλλει κανείς. Τα χρώματα της πρώτης εμφάνισης θέλαμε να μοιάζουν με Boca Juniors. Στόχος μας είναι να ευχαριστηθούν οι χιλιάδες οπαδοί μας ανά τον κόσμο και να τρουπώσουμε σιγά σιγά στην οκτάδα των play-off και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Ευχαριστούμε τους κομισάριους και όλα τα παιδιά του Μπασκετάκη για τη φοβερή διοργάνωση και υποστήριξη. Κάθε χρόνο έχουμε εκπλήξεις και κάνουν τη συμμετοχή μας όλο και καλύτερη. Σαράπερ τα είπε. Γιο, Τάκη Τσάν εδώ, παιδί θαύμα. Με όνομα γυρολόγος θα μπορούσα να κάνεις καριέρα πάντως. Λοιπόν, πολύ συμπάθησα από πέρσι, το λέω. Παιδιά, το slow motion είναι εξαιρετικό, όπως έχει βγει. Αλλά δεν θα χρειάζεται να βάλουμε αργό replay. Αν ισχύουν δηλαδή αυτά που μας έχει μπει, θα είναι σαν να είναι όλα σε αργό replay. Ναι. Συνεχόμενο. Δεν θα χρειάζεται κάποια επεξεργασία. Ο Γιακουμής, να πούμε ότι έχει περάσει γενικά από ομάδες. Γι' αυτό από τον εαυτό του γυρολόγο. Η slow motion είναι το καινούριο εγχείρημα για αυτόν. Να πούμε ότι στο τελείωμα ήθελε και αυτός play-off. Ήταν στόχος ναι. 8. Το είπε και στην πρώτη δήλωση. Έτσι, μπράβο παιδιά. Έτσι σας θέλω. Να μην αφήσετε κανέναν να σας πει το αντίθετο. Αφήστε το ότι λέμε εμείς, εσείς τους στόχους σας. Έτσι. Λοιπόν, τραυματιακός και επιπυλής Χρυσοβαλάντης ή Βαλάντης, δεν ξέρω αν έχει καλλιτεχνικό. Ναι, θα ναι. Το πω εγώ και τα δύο, γιατί μπορεί να θέλει ο άνθρωπος και το, σωστό, να το ολόκληρο. Ναι, να ξέρουμε και να μας δώσει πώς θέλει να φωνάζουμε. Ονομάζομαι επιπυλής Βαλάντης από τραυματιακό. Ένα project το οποίο προέγυψε από μία σπίθα η οποία άναψε ανάμεσα στα άτομα της ομάδας. Μήνυμα με το μήνυμα μαζεύτηκαν άτομα τα οποία έχουν τη διάθεση και την πρόθεση να αγωνιστούν, να παλέψουν και να το ευχαριστηθούν και άμα προκύψει να παίξουν και μπάσκετ. Τραυματιακός, το όνομα της ομάδας οφείλεται σε μία περίοδο η οποία τα άτομα της ομάδας ήταν όλοι τραυματίες. Οι περισσότεροι δηλαδή. Και πάμε για να διαψεύσουμε το όνομά μας. Θα είμαστε όλοι υγιείς. Και αν είμαστε όλοι υγιείς, πιστεύω μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Με πρώτο στόχο τα play-off. Αλλά να παίξουμε και όσο καλύτερο μπάσκετ γίνεται. Και όλα θα έρθουν. Τι θες να σου πω. Πολύ γρήγορα εξελίχθηκε αυτός. Δηλαδή από το να παίξουμε μπάσκετ, ο στόχος ήταν τελικά. Αν θέλουμε, αν τύχει. Ναι. Και, αλλά τελικά να φτάσουμε και στα play-off. Ναι. Δηλαδή, ναι. Πώς θα γίνει δηλαδή, αν δεν παίξετε τελικά μπάσκετ, περάσετε απλά καλά και play-off. Δεν ξέρω, λίγο με μπέρδεψε εμένα. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτή είναι πιτσιρική, είναι μικρός μεσόρος ηλικίας.
Δεν ξέρω, είναι όλοι πιτσιρίκια πια. Αν εξαιρέσουμε το slow motion. Εγώ να σου πω γιατί το λέω. Γιατί με το όνομα αυτό πήγα το μυαλό μου σε ομάδα, ξέρεις, 40. Να είναι πιο μεγάλη ηλικία. Ότι έχουν παίξει κάποια στιγμή μπάσκετ, έχουν τραυματιστεί και τώρα επιστρέφουν να ξαναπαίξουν. Αλλά από ότι δεν είναι ψιλομικροί. Είναι σαν αυτό, πώς βλέπουμε κάτι memes που λέει γεννημένοι το 80 που πέφτει πάνω τους η πέτρα και δεν παθαίνουν τίποτα. Γεννημένοι το 90 που κάνουν ένα ouch και γεννημένοι το 2000 που πέφτουν κάτω και χτυπιούνται που. Βγάζω μια παρανυχίδα. Δεν σε κατάλαβα. Μήπως να το κόψουμε αυτό το διαμαντί μου. Μπορεί να είναι κάπως έτσι ο τραυματιακός. Δεν ξέρω. Επειδή αναρωτήθηκες, είμαστε σου λύσω την απορία. Ωραία, ωραία. Playoff κι αυτοί. Προχωράμε σταθερά. Μπράβο, γεμίζουν οι θέσεις. Έτσι. Γεμίζουν. Εννοείται να πούμε ότι να είναι όλοι υγιείς σε όλες τις ομάδες. Προφανώς. Προφανέστατα αυτό είναι ο κύριος στόχος, παιδιά. Όπως ξεκινήσατε, έτσι να τελειώσετε χωρίς να μάθετε το παραμικρό ευχή μας. Εννοείται αυτό. Ναυμάχος και Χριστοφής Κωνσταντίνος. Εδώ πέρα έχουμε μια ιδιάζουσα περίπτωση. Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Κωνσταντίνος Χριστοφής και είμαι ο πρόεδρος. Βοηθός προπονητή, φροντιστής, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, υπεύθυνος μάρκετινγκ και γενικά κάνω λίγο απ' όλα και συμφέρω για τον Άρη Ναυμάχο. Παίζουμε στην τέταρτη κατηγορία, στην Development League στην Αθήνα. Η ομάδα μας είναι δημιούργημα μιας από τις μεγαλύτερες μπασκετικές σελίδες στο Facebook και όχι μόνο, το 50 Shades of Basketball. Και έχουμε δηλώσει συμμετοχή στο μπασκετάκι, γιατί τους αντιπάλους μας δεν τους βρίσκουμε κάπου στον δρόμο. Δεν μας τους φέρνουν διοργάνωσης, αλλά τους ψάχνουμε. Απλητικός. Άμα κάνει και μπαλκόνια, ναι. Εκτός από όλα τα άλλα που προανέφερε, εμένα είναι κολλητός μου αυτός. Αλλά μόνο σε αυτή τη συνθήκη. Πώς τον άκουσες? Να πω ότι ο Ναυμάχος έχει πολύ ενεργά social. Ναι. Παρένθεση. Ναι. Δυνατός, έτοιμος. Έτοιμος, αυτούς θέλουμε. Το δεν έρχεστε, σας ψάχνουμε. Γι' αυτό λέω απλητικός. Πιστεύεις θα το πληρώσει αυτό ή θα πηγαίνουν λίγο ψιλοκατουρημένοι αντίπαλοι? Δεν ξέρω, δεν ποντάρω ακόμα γιατί βήμα-βήμα. Πρώτο podcast είναι προβλέψεις από τα σε 2-3 επόμενα. Όχι ρε παιδί μου, εγώ το λέω με βάση attitude. Με βάση το attitude. Δεν έχω εικόνα να σου πω, δεν τους έχω δει ακόμα. Πάντως με πείθει προς τον παρόν. Δεν έχω δει, αλλά είναι πιστικό σαν τέτοιο, σαν εκφορά λόγου. Έχει... Κάτι έχει. Έχει, πώς το λένε... Κόλλησε το κεφάλι μου τώρα. Έχει λέγει. Έχει λέγει, μπράβο. Ωραία. Πολιτικός λέει θα μπορούσε να γίνει αυτός. Δηλαδή με τα λόγια χτίζουμε πολυκατοικίες. Yeah. Για να δούμε. Πορτοφίνος και Αθανασίου Γιώργος. Καλησπέρα από τους Πορτοφίνος. Το όνομά μας βγαίνει από το μόνιμο τραγούδι, το οποίο μας άρεσε πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι. Λίγα πράγματα για μας. Είμαστε αρκετά όχι μόνο φιδωλοί, αλλά και αντικειμενικοί. Δεν υπάρχουν δηλαδή στόχοι για τη φετινή χρονιά. Ο μόνος στόχος είναι να μην είμαστε υπερβολικά κακοί. Γιατί δεν έχουμε παίξει ποτέ όλοι μαζί 5x5. Και γενικά να είμαστε consistent, να μην παίζουμε σε ένα μάτς καλά και μετά να εξαφανιζόμαστε σε κάποιους, δεν θα πω όνομα. Οπότε αυτά είναι κάποια πράγματα για εμάς. Ελπίζω να μην πέσουμε κατηγορία πρώτη χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ. Επιτέλους! Επιτέλους! Α, παιδιά! Ο Βασίλης αυτή τη στιγμή γκουγκλάρει. Το Πορτοφίνος, τι είναι? Loving Πορτοφίνος! Τη Νταλιντά. Χριστούλη μου, έχει κάνει μια σκηνή ο Μαραβέγιας. Τα έχει πει και ο Μποτιτσέλη. Μάλιστα. Αυτό το Generation Cup θεωρώ ότι. Καλό, κάνει πάρα πολύ καλό. Θεωρώ ότι στην πορεία δεν ξέρω, κάπως θα μου στοιχήσει εμένα πάρα πολύ. Εμένα δεν μου στοιχήσει. Δηλαδή, εμένα πάρα πολύ θα μου στοιχήσει. Τέλος πάντων, η Πορτοφίνος. Πατάνε και τα δυο τους πόδια στο έδαφος, έτσι. Ναι. Επιτέλους ακούσαμε έναν άνθρωπο να λέει στόχος η παραμονή, να παίξουμε όσο καλύτερα γίνεται, να μην είμαστε πολύ κακοί. Έλυσε και τη μομφή τους αυτούς που έρχονται και είναι φαντάσματα, θα δούμε γι' αυτό. Ναι! Δεν χρειάζεται, να πούμε εδώ ότι δεν χρειάζεται να βγάζετε τα πλούτα σας στη φορά, αλλά αν θέλετε να το κάνετε, ας το κάνετε. Εντάξει, παρένθεση. Εμείς είμαστε εδώ να απλώσουμε την πουχάδα σας. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχουμε πρόβλημα. Είπε δεν έχουμε ξαναπαίξει 5x5. Λογικό, η διοργάνωση είναι μπασκετική. Τα 5x5 παίζονται σαν τα γηπεδάκια ποδοσφαίρου. Φαίνονται οι άνθρωποι. Έλα, κατάλαβε, μην το γράφουν. Αυτά που λένε ισχύουν. Ναι, όχι, ναι, εννοείται. Ναι, αστειεύομαι. Έτσι, έτσι.
Καλά μας τα είπε ο Γιώργος. Ελπίζω Γιώργο μου. Και εγώ ελπίζω. Ελπίζουμε και δύο. Να μην παίξετε τόσο κακό μπάσκετ όσο θεωρείς εσύ ότι παίζετε. Δεν τους έχω δει εγώ ακόμα. Σήμερα με τα λεγόμενά του το λέω. Και να κάνετε την έκπληξη. Εγώ θέλω αυτοί που είναι έτσι λίγο πιο. Πάμε και βλέπουμε και δεν είμαστε και πολύ σίγουροι να κάνουν τις εκπλήξεις. Τους προτιμώ. Λοιπόν, θα προχωρήσω σε μια ομάδα η οποία δηλώσε συμμετοχή πριν τη λήξη του περσινού χειμερινού και δεν χώραγε να μπει στο καλοκαιρινό. Αλλά με το όνομα που είχε, εγώ θα ήθελα να διώξω ομάδες υπάρχουσες ούτως ή άλλως και να μπουν οι «Δεν μας σέβεσαι Βάσο». Αυτό είναι. Παιδιά, εντάξει, θεωρώ ότι αν δεν είστε τίποτα πάλι ο Χριστιανή να ζείτε στις σπηλιές, καταλαβαίνετε που προέρχεται το «Δεν μας σέβεσαι Βάσο». Παρ' όλα αυτά, θα μας το πει και ο Γόγονας ο Γιάννης, για εσάς τους 2-3 που μπορεί να μην γνωρίζετε, τι σημαίνει αυτό. Και πάμε λίγο να τον ακούσουμε. Καλησπέρα μου, καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης Γογονάς. Είμαι ο πρόεδρος της «Δεν μας σέβεσαι Βάσο BC», της νέας ανερχόμενης δύναμης στο μπασκετάκι και για να μην πω, ναι θα πω, στο παγκόσμιο μπάσκετ, γιατί είμαστε μια καλοδουλεμένη μηχανή παραγωγής μπάσκετ, ωραίου μπάσκετ, αποτελεσματικού μπάσκετ, γρήγορου και επιθετικού. Στόχος μας είναι να μας σεβαστεί η Βάσο Τσαρούχα, γιατί άλλωστε από εκεί προέρχεται το όνομά μας. Προέρχεται από ένα διάλογο του Coach Μπαρζόκα με τη Βάσο Τσαρούχα. Οπότε στόχος μας είναι να παίξουμε ωραίο μπάσκετ, να μας σεβαστεί η Βάσο Τσαρούχα και κυρίως να ανεβάσουμε ωραία story στο Instagram. Γιατί είμαστε ψωνάρες. Μπαρτζόκας likes this post. Ναι, ναι. Δεν πάω να καταλάβω αν τρολάρει, αν τα λέει σοβαρά. Αυτό είναι το ένα βασικά. Αν θέλει να γίνει viral, λέει διαπαντής. Εντάξει, Βάσο Τσαρούχα δεν έχουμε ακόμα. Όντως. Και δεν ξέρω αν θα αποκτήσουμε και πότε αν συνεχίσει έτσι. Έτσι, λέω και τον πόνο μου εγώ παράλληλα. Εγώ επιλέγω να μην κάνω παδικά σχολεία. Εγώ θα λέω ότι θέλω. Ωραία, πες. Όχι, αστείευομαι, εντάξει. Το «Δεν μας σέβεσαι Βάσο» είναι από τα καλύτερότερα ονόματα που έχουν περάσει ποτέ στη διοργάνωση τα 11 χρόνια που είμαι εγώ μέλος της. Έτσι, είναι απόλυτα εμπνευσμένο και απόλυτα χιουμοριστικό να τα λέμε όλα αυτά. Μας είπε βέβαια ότι έχουν έρθει να διδάξουν μπάσκετ. Ότι είναι επιθετικές μηχανές, δεν έχω δει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Στα αποτελέσματα. Έχω δει τα αποτελέσματα με 45 ξέρω εγώ και 50 πόντους. Πόσο επιθετική μηχανή να είσαι. Εντάξει. Δεν ξέρω. Εκτός και αν έχει αλλάξει κάτι και δεν με έχετε ενημερώσει. Παρόλα. Διαμαντή, μην κάνεις γκριμάτσες. Έχω δίκιο, το ξέρεις. Δεν ξέρω αν έχεις σχολιάσει κάτι πάνω σε αυτό. Δεν έχω. Ένα αυτό. Μου άρεσε πολύ που αυτός μπαίνει πολύ καλά στο κλίμα. Να ξέρετε ότι κάτι τέτοια θέλουμε και στο επόμενο podcast. Δεν, όλα μας αρέσουν, αλλά αυτά τα χιουμοριστικά νομίζω ότι ταιριάζουν πιο πολύ στο κλίμα. Στο ύφος της διοργάνωσης. Ναι, μπράβο, μπράβο. Ναι, συμφωνώ. Και «Δεν μας σέβεσαι Βάσο», πάμε παρακάτω. Banners και Ροντογιάννης Γιώργος. Λοιπόν, όταν έπρεπε να στείλω στο Γιώργο ότι. Να μου στείλει το ηχητικό τέλος πάντων να παρουσιάσει την ομάδα. Τον είχα αποθηκευμένο για κάποιον λόγο. Γιώργος Ροντογιάννης rebound. Δεν ξέρω, ίσως έπαιζε στο rebound πριν απορροφηθεί στη διοργάνωση. Δεν κατάλαβα, αλλά τον είχα ήδη αποθηκευμένο και ήθελα να το πω ότι. Μάλλον τον γνώριζα, αλλά και δεν τον γνώριζα. Τέλος πάντων, μια άχρηστη πληροφορία ήταν αυτή. Ναι, προχωράω. Καλησπέρα σας, Γιώργος Ροντογιάννης εδώ, ο αρχηγός της ομάδας Banners, καινούργια ομάδα στο μπασκετάκι. Το όνομα της ομάδας, να σας πω την αλήθεια, το αποφασίσαμε σε ένα βράδυ. Το σκεπτικό είναι ότι πατάς το banner και γίνεται μία έκρηξη. Ουσιαστικά αυτό είναι το σκεπτικό και το concept της ονομασίας της ομάδας. Όσο για τους στόχους της φετινής χρονιάς είναι να είμαστε ενωμένοι, να είμαστε χαρούμενοι που κατεβαίνουμε και παίζουμε τους αγώνες μας και ζούμε το άθλημα, και όσο αφορά τους πρακτικούς στόχους, σίγουρα να μπούμε στα play-offs. Έχουμε εικόνα από το τουρνουά, ήμασταν και παλιότερα κάποια μέλη της τωρινής ομάδας στο μπασκετάκι, το γνωρίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ για την
προσπάθειά σας να μας εντάξετε στο τουρνουά, γιατί η αλήθεια είναι καλέσαμε τελευταία στιγμή και ευχαριστώ πολύ τον Σταύρο γι' αυτό και εύχομαι να τσουλήσει και να πάει όπως θέλουμε και εμείς και όλες οι ομάδες και να παίζουμε όμορφο καιρό μπάσκετ. Πού παίζανε, ξέρουμε. Δεν έχω αυτό το info, Εγώ δεν θυμάμαι. Να πω ότι δεν ήξερα ότι το μπάνερ είναι ένα κουτί που το κουμπί που το πατάς και κάνει έκρηξη. Θα μπορούσα να πει και την ομάδα Kim Patato, ας πούμε. Αυτή τη σιγή θέλει να κρατήσετε. Στέλνει χαιρετισμού στο Σταύρο τον Καλπακίδη, ο οποίος τους έχωσε και αυτό στη διοργάνωση. Στο τέλος δηλαδή είναι τόσο πολύ πλέον που δεν ξέρω μήπως τελικά δεν ήταν και πολύ ορθή η απόφαση αυτή. Αλλά τέλος πάντων, ό,τι έγινε έγινε τώρα, πορευόμαστε από τους που έχουμε. Ευχαριστούμε Σταύρο. Για πες μας για τους μπάνερς. Δεν έχω δει, δεν ξέρω και που παίζουν αυτοί, παίζουν προς τα πάνω. Είναι απλώς 7 πλευρά, είναι αλλού. Α, κατεμένα είναι όλα πια. Α, οκ. Okay. Καλή ομάδουλα φαίνεται από αυτά που μας λέει και ο παίχτης εδώ. Το μπάνερ σου εγώ το ήξερα αυτό που είπε για το όνομα. Αλλά βάση με αυτά που μας λέει. Ας τον εμπιστευτούμε. Με αυτά που μας λέει ο παίκτης, δηλαδή θα πορευτείς. Ναι, μα τι άλλο, έχουμε κάποια άλλη εικόνα. Θα μου πεις playoff θέλει κι αυτός. Τι θα είναι τώρα. Αυτός κάνει διαφορά γιατί άλλοι λένε για πρωτάθλημα. Τα playoff είναι ένας πιο μικρός στόχος. Εγώ το κρατάω κι αυτό. Και οι υπόλοιποι, οι περισσότεροι playoff έχουν πει. Καλά, έχουμε πει και για πρωταθλητές, περίμενε. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέω ή θέλουν ή άνοδο ή πρωτάθλημα ή playoff, δηλαδή. Το πρώτο βήμα είναι τα play-off. Κάνα δυο ακούσαμε που μας είπαν θέλουμε την παραμονή να περνάμε καλά και μην έχουμε κακό μπάσκετ σε εισαγωγικά. Ναι. Οι υπόλοιποι όλοι έχουν έρθει έτοιμοι. Να σαρώσουν. Έτοιμοι. Να σαρώσουν. Δηλαδή θα τα ακούν οι παλιοί και θα λένε παιδιά, εμείς είμαστε εδώ πέρα τόσα χρόνια και δεν έχουμε καταφέρει κάποιους από τους στόχους που έχετε βάλει εσείς. Ήρθατε τώρα στο τίμιο σπιτικό μας να μας πετάξετε έξω. Εγώ αυτό. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Λένη Κωνσταντίνο ή Λενή, δεν ξέρω, δεν είχε τόνο. Από την Φιλαδέλφεια, εγώ πίστευα ότι αυτοί είναι εκτζίδες από το Φιλαδέλφεια. Θα μπορούσε, ναι. Δεν έχουν καμία σχέση όμως τα παιδιά. Για να ακούσουμε. Γεια σας, Φιλαδέλφεια εδώ. Πρώτη μας χρονιά στο μπασκετάκι. Είμαστε μια καινούργια ομάδα. Φίλοι που θέλουμε να κατεβούμε στο τουρνουά, ο ένας έφερε τον άλλον και έτσι δημιουργηθήκαμε. Στόχος της ομάδας είναι να περάσουμε καλά. Θέλουμε να φτιάξουμε μια παρέα, να το διασκεδάζουμε και να κερδίζουμε φυσικά. Τώρα όσον αφορά το όνομά μας, ήταν μια έμπνευση της στιγμής από την ομάδα του NBA, Φιλαδέλφια. Είπαμε να το κάνουμε χιουμοριστικό και κολλήσαμε τη λέξη πιπίλα και είμαστε έτοιμοι να σας πιπιλήσουμε όπως είπατε και στο ρεπορτάζ του πρώτου αγώνα μας, οπότε καλή σεζόν να έχουμε. Γούρνωσα λίγο τα μάτια μου στο τέλος μέχρι να μας πεις ότι το είπε speaker. Χαχα, καλό Έχουμε κι εμείς υφερλίδες για αυτή τη διοργάνωση. Κάτι. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις όνομα για ομάδα. Εγώ τους το δίνω, δηλαδή είναι δύσκολη διαδικασία. Κουράστηκες να βρεις το όνομα της δικιάς σου ομάδας? Δεν κουράστηκα, αλλά είναι δύσκολο να αποφασίσεις και να αποφασίσουν όλοι και να είναι καλό και έξυπνο και να μην είναι για γελιά, είναι δύσκολο, έτσι. Καλά, εγώ προτιμώ που είναι τα ονόματα που είναι για γέλια, δηλαδή. Για γέλια εννοώ. Ρε παιδί μου, για γέλια με την καλή έννοια, έτσι. Ναι, να τα ακούς και να είναι. Δηλαδή παρακάτω έχει έρθει ομάδα που ονομάζεται κομπλεξική. Δηλαδή το όνομα. Μην κάνεις πολύ, εντάξει. Είναι πούσουμε. Τέλειο. Ναι. Γιατί μπορείς να κάνεις οτιδήποτε λογοπαίγνιο θέλεις. Θα τα ακούσουμε και παρακάτω, απλά το έφερα σαν παράδειγμα. Αυτό που θέλω να σχολιάσω για τον Φιλαδέλφια είναι ότι δεν έχει κάτι από Σάκη Ρουβά, τύπου αισθάνομαι και να σας πω. Δηλαδή έχει κάποιες παύσεις και λίγο τόνος του που παρέπεμπε σε Σάκη Ρουβά. Εντάξει. Όχι. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Δεν έχω ακούσει και πολλές συνεντεύξεις του Σάκη. Μα σου κάνω. Λέω για Μαζονάκη δεν ξέρεις. Λέω για Χατζηφραγκέτα δεν ξέρεις. Μιλάς ψέματα. Λέω για Σάκη Ρουβά πάλι δεν έχει. Δηλαδή
Αυτό εννοώ λοιπόν. Πότε δεν πήρε την Eurovision, το... Έτσι, μπράβο. Δεν ξέρω αν έχει γεννηθεί. Πες μου, να σου πω αν είχα γεννηθεί με ναι ή όχι. Είχε πάει το 2004. Είχα. Μπράβο. Είχα. Και είχε πάει και το 2009. Είχα, εντάξει. Μπράβο. Ναι, αν ήσουν 2-3 δεν μας ενδιαφέρει. Εντάξει, να κάνω, εγώ φταίω. Γκρόβερς και Μανσόλας Βασίλης. Καλησπέρα, ονομάζομαι Βασίλης Μανσόλας και είμαι πρόεδρος, παίχτης, διαχειριστής των social media της ομάδας μας, των Γκρόβερς PC. Οι Γκρόβερς είναι μια ομάδα που αποτελείται κυρίως από φοιτητές και αθλητές νεαρής ηλικίας, οι οποίοι έχουν ως στόχο πρώτα να περάσουν καλά και να κάνουν αισθητή την παρουσία τους εντός και εκτός των παρκέ. Οι Grovers θέλουν πρώτα απ' όλα να καταφέρουν να συμμετάσχουν στα playoffs της development, η οποία είναι η κατηγορία μας, και να πάμε όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούμε και να ανέβουμε κατηγορία και να παίξουμε το χρόνο στην Evolution. Πώς να αλλάξουμε το format, να μπαίνουν όλοι στα playoff, να παίξουν μεταξύ τους στην αρχή, να ξαναμπούν όλοι στα playoff, να ξαναπαίξουν όλοι μεταξύ τους, για να ευχαριστηθούν όλοι, ξέρω. Επίσης, Βασίλη μου, δεν μας είπες από πού προέρχεται το όνομα. Ποιο? Το Grovers. Α, εννοείς το είπες σε μένα, Βασίλη μου. Τα νύχια μου δεν μυρίζουνε. Χριστέ μου, τι έχω να τραβήξω πάλι. Για πες. Λοιπόν, αυτός είναι παλιός γνώριμος. Είναι από τη Circle, εγώ το θυμάμαι. Έχουν ενεργά social και αυτοί, γιατί από τη Circle είναι αυτό, έλεγα να έχουν ενεργά social. Καλά, γενικότερα οι καινούργιες ομάδες, οι περισσότερες. Είναι δυνατοί, είναι δυνατοί. Έχουν μπει με το κεφάλι στα social. Ναι. Σπέρνουν. Πολύ νεανική ομάδα. Πολύ φρέσκα άτομα, καινούργια, πολλά στην διοργάνωση. Περιμένω να δω. Το know-how πάντως το έχει μια φορά σαν διαχειριστής, γιατί έχει περάσει από μια άλλη ομάδα, οπότε λογικά περιμένω να τους καθοδηγεί αυτός, να πάρει ένα άλλο ρόλο. Μπορεί να είναι πολύ καλό στα memes. Τώρα... Εγώ μπασκετικά προσπαθώ να μην. Ναι, λέω ότι μπορεί να είναι πολύ καλό στα memes, τώρα δεν ξέρω πώς ξέρεις το know-how μέσα διαχειριστής στο να παίξεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει. Αλλά, δεν ξέρω, μπορεί να έχεις δίκιο, Βασίλη μου. Ναι, ναι. Θα μείνω εκεί. Ωραία. Αλέξανδρος Κωνσταντινόπουλος και Stone City. Γεια σας, ονομάζομαι Αλέξανδρος Κωνσταντινόπουλος και σας μιλάω εκ μέρους των Stone City Thunder. Stone City Thunder λοιπόν, το όνομα βγήκε διότι όσοι παίζουμε σε αυτή την ομάδα έχουμε κάποιο δεσμό με την Πετρούπολη, άλλοι γεννηθήκαμε εκεί, άλλοι μεγαλώσαν εκεί, άλλοι εργάζονται σε αυτή την πόλη. Στόχος της ομάδας μας είναι σε πρώτη φάση να περνάμε καλά, να διασκεδάζουμε το κάθε παιχνίδι. Και όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, πλαρχικός στόχος είναι η είσοδος στα play-off και από εκεί και πέρα η άνοδος στην παραπάνω κατηγορία. Εύχομαι καλή σεζόν σε όλες τις ομάδες και σε όλους τους παίκτες και πάνω απ' όλα υγεία και μακριά από τραυματισμούς. Το σφινάκι σας, μην ξεχάσετε. Λοιπόν, αυτούς τους είδα στο πρώτο μάτς. Η πρώτη καινούργια ομάδα που έχω δει που έχει τόσο... Πώς να σου το πω, τόσο ξεκάθαρο in-game coach που καθορίζει τα πάντα μέσα στο παιχνίδι και βάζει αλλαγές και δείχνει και κάνει παντελείς γκολές. Γιατί μας καίει στον εγκέφαλο και πρέπει να μπούμε κατευθείαν στα αγωνιστικά. Να μην το πω. Ωραία, πες. Όχι, όχι, συνέχισε. Όχι, πες. Όχι, όχι, in-game coach, ναι, παντελείς γκολές. Ναι. Που έχει γράψει ιστορία, αντίλαλος, πόσα χρόνια έχει, πόσα ένσημα έχει κολλήσει αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Αυτά ήθελα εγώ να πω. Για τα μπασκετικά, πες για τα έξω μπασκετικά. Ήθελες να εκθιάσεις τον Παντελή Γκολέ ουσιαστικά. Ναι, ήθελα να και το πω. Και απλώς βρήκες αφορμή ναι. Το ηχητικό ναι, του, ναι, ναι, ναι. Του Άλεξ για να μας το πεις. Ναι, έτσι. Έπρεπε. Παντελή, ένα εικοσάρκο στο παιδί θα το δεις, δεν τα λέει έτσι τζάμπα, να τα λέμε όλα. Εγώ θέλω να σχολιάσω ότι όλοι έχουμε ένα δεσμό με την Πετρούπολη. Ειδικότερα όσοι αγαπάμε τη νυχτερινή ζωή. Μπράβο, Διαμαντής, μας δείχνει ήδη έτσι, τι εννοώ. Έτσι. Έτσι, όλοι έχουμε λατρεία για την Πετρούπολη. Ελπίζω και αυτή play-off, έτσι. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Δεν χρειάζεται. Είπαμε, έχουμε 300 πρωταθλητές. Πιείτε και κανένα νεράκι, φάτε τίποτα. Μην τρέχουμε. 300 πρωταθλητές, 300 ανώδους έχουμε εδώ έτσι. Πέρα. 300 που θα μπουν στα play-off. Μια χαρά, συνεχίζουμε. Ακμαί. Ageless και Μπάμπης Βεργίδης. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, η ομάδα των Ageless
ξεκίνησε μια συζήτηση που είχα εγώ με τον φίλο μου τον Γιάννη Τορέρα και τον Ήρνα τον Χαζάρ, οι οποίοι είναι στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Και το όνομα προήλθε διότι θέλαμε να παίξουμε από μικρή μαζί, σε μια ομάδα δηλαδή. Δεν μας δόθηκε ποτέ ευκαιρία και φτιάξαμε αυτήν την ομάδα για να το κάνουμε. Οπότε το αγέρα στείνονται και καλά ότι όσο και να παίρναγε θα παίζαμε σε αυτήν την ομάδα, δηλαδή θα παίζαμε κάποτε μαζί. Αυτό ήταν το σκηνικό. Μια ομάδα που δημιουργήθηκε το καλοκαίρι και ο στόχος είναι να πάει πολύ ψηλά με νέα παιδιά στην ομάδα μας. Θέλουμε να βάλουμε μια νέα έτσι, αρχή του μπάσκετ, να παίξουμε ένα γρήγορο μπάσκετ και ένα μπάσκετ το οποίο θα μας πάει ψηλά. Είναι σαν το Λεμπρόν με τον Μπρόνι που έχει φτάσει 58 χρονών και παίζει ακόμα για να προλάβει να παίξει με το γιο του. Ναι. Κάπως έτσι ναι. Και αυτοί το είχαν στο μυαλό τους μάλλον. Εγώ περίμενα να τους λένε αγέλες. Καλά που μας το είπε ο άνθρωπος, να μην τους βαφτίζουμε στις μεταδόσεις. Δηλαδή, συγγνώμη, διαβάζοντας αυτό, είχε στο νόμιζο ότι λέγονται αγέλες. Ναι. Αλήθεια, νόμιζα ότι λέγονταν αγέλες. Εγώ ήμουν έτοιμος να τους πω αγέλες. Τι διαμαντή μου, συγγνώμη. Παιδιά, ευχαριστούμε. Είναι το αλήθικο το S το διπλό στο τέλος. Α, είναι λες. Ευχαριστούμε που έχετε απαντήσει στην πρόσκλησή μας, γιατί εδώ πέρα τα παιδιά... Είναι άσχετοι ναι. Εδώ πέρα. Δεν ξέρω πού τους έχουμε μαζέψει όλους αυτούς τους καημένους για να πλαισιώσουν αυτή τη διοργάνωση. Παρ' όλα αυτά είναι ageless. Επίσης, εγώ υποψιάζομαι ότι αυτοί θα είναι τίποτα 22-23 χρονών. Δεν ξέρω τι εννοεί όταν ήμασταν νεκροί. Προφανώς δεν ήταν, πηγαίνανε νήπιο τα παιδιά αυτά τα συγκεκριμένα. Χαίρομαι που κατακτήθηκε ο στόχος να παίξουν όλοι μαζί και να δούμε πόσο ψηλά θα φτάσουν επίσης. Είπαμε για κούπα. Όχι, όχι, είπε θέλουν να παίξουν ένα μπάσκετ που θα τους πάει όσο πιο ψηλά γίνεται. Μ' αρέσει. Έτσι. Μ' αρέσει. Ωραία. Δηλαδή, χαμηλά την μπάλα. Μπορεί να βγει 7ος και να πει μια χαρά. Ψηλά είναι αυτό. Να βγει δεύτερος και να πει οπ, ορίστε. Δηλαδή αυτό έχει. Διπλωμάτης. Ναι, έχει διακυμάνσεις. Ρόκετς και Δημήτρης Τούντας. Χαίρετε, είμαι ο Δημήτρης Τούντας, ιδρυτής της ομάδας των Rockets, στην κατηγορία Development. Είμαστε μια νεοσύστατη ομάδα. Το όνομά μας προφανώς θυμίζει τους Houston Rockets της ομάδας NBA, από που και είναι εμπνευσμένο. Είμαστε μια ομάδα αποτελούμενη από νέους ηλικία παίχτες. Ουσιαστικά οι περισσότεροι παίζαμε στην επαρχία συμπαίχτες από το μίνι μέχρι το αντρικό. Και με την προσήκη φίλων μας στην Αθήνα, μια παρέα, δημιουργήσαμε όλοι μαζί αυτήν την ομάδα. Στόχος μας είναι όσο περνάνε οι αγώνες να βρισκόμαστε καλύτερα στο γήπεδο, ώστε να παίζουμε πιο ωραίο μπάσκετ, με αποτέλεσμα έτσι να το ευχαριστιόμαστε παραπάνω και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Ωραίος. Απάντησε σε όλα νομίζω. Ναι, εντάξει. Δεν είχε κάτι σπιρτόζικο το Rockets, δηλαδή φαντάζομαι όλοι πριν υπήρξε μια ιδιομορφία, λεγόντουσαν Houston Rockets. Στην αρχή. Μετά το αλλάξαμε και το κάναμε σκέτο Rockets. Ωραία. Το όνομά τους. Εντάξει, το κάνανε λίγο πιο basic. Δεν ξέρω γιατί. Εμένα και το προηγούμενο μου άρεσε λίγο. Μια χαρά. Αλλά και αυτός κρατάει να μαζεύεται και όσο πιο ψηλά γίνεται. Πάμε. Δεύτερο. Δύο στα δύο. Δεν ξέρω. Το προσέξατε. Να μην βάζει λόγια στο στόμα μου. Λοιπόν, ο επόμενος. Συγκινημένη το λέω. Ο επόμενος είναι ο Στέφανος ο Μιχαλάκης από τους Παλόμαχους. Ο Στέφανος ο Μιχαλάκης, όταν τον γνώρισα, ήταν 6 χρονών, συμμαθητής του αδερφού μου και την τελευταία φορά που τον είχα δει ήταν 17 χρονών, συμμαθητής του αδερφού μου. Και ξαφνικά τον βλέπω εντελώς αλλαγμένο, εντάξει, λογικό θα μου πεις, είναι 28 χρονών πλέον το παιδί. Αυτό. Και έχει έρθει και έχει παίξει μπάσκετ στη διοργάνωση. Και δεν έχει αλλάξει σε τίποτα αυτό που θυμόμουν. Είναι. Μόνο που δεν έχει δακρύσει η λεπτομέρεια. Ναι. Είναι συγκεκριμένη. Ναι. Αγάπη και από το διαμαντί. Ναι. Γιατί και ήταν συμμαθές και από το διαμαντί, έτσι. Ήταν όλοι μαζί αυτοί, γιατί είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια εδώ πέρα όλοι εμείς. Για να δοκούσουμε λίγο τι λέει ο Στέφανος ο Μιχαλάκης, που δεν θα σας απογοητεύσει, σας το εγγυώμαι. Γεια σας, είμαστε οι Παλώμα Hawks και θα σας πω μια ιστορία. 8 χρόνια πριν, εμείς που είμαστε και τώρα, με λίγες εξαιρέσεις, νέοι, αποφασίσαμε να φτιάξουμε μια ομάδα. Είχαμε όνειρα, φιλοδοξίες, πίστη στο ταλέντο μας
Εκείνη η ομάδα ονομάστηκε Παλέμαχος. Εκείνη η ομάδα συμμετείχε σε ένα τουρνουά και εν τέλει έκανε 0-11. Πολλές φορές έφτασε κοντά στη νίκη, πάντα όμως η νίκη ξέφευγε μέσα από τα χέρια της με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά. Από τότε, βαθιά μέσα μας εγκαταστάθηκε η ταυτότητα των losers. Μια ταυτότητα που μας επηρέαζε σε διάφορες πλευρές της ζωής μας, επαγγελματικά, φιλικά, ερωτικά, αλλά δεν ξέραμε τι ήταν, πού οφειλόταν αυτό το πράγμα, μέχρι που φέτος το μάθαμε. Και αποφασίσαμε να φτιάξουμε μια νέα ομάδα, τους Παλόμαχοκς, με ένα σκοπό και μόνο. Να βγάλουμε από πάνω μας την ταυτότητα των losers και επιτέλους να χαρούμε και να αδράξουμε τη ζωή. Εσύ πρώτος. Έχει βάλει από πίσω την κατάλληλη μουσική υπόκρουση. Δίνει... Είναι λες και βλέπω βιντεάκι, λες και βλέπω reel. Την οποία εσείς δεν θα την ακούσετε βέβαια, γιατί μπορεί να έχει πνευματικά δικαιώματα, από ότι θα βάλουμε δικιά μας μουσική από πάνω. Εντάξει. Αλλά γενικότερα όντως έχει παίξει μπάλα. Πώς τον είδες, πες μας. Εσύ δεν, εγώ δεν θέλω να πω τίποτα. Θα τα πω μετά, εσύ θα πεις πρώτος. Πώς τον είδες. Μ' αρέσει πολύ το storytelling που κάνει εδώ ο Στέφανος. Να πούμε ότι είναι και ηθοποιός, μπορούμε να το πούμε. Εννοείται. Έτσι. Όχι ακόμα, τελειώνει τη σχολή το παιδί. Σιγά σιγά θα βγει στο στέρεο. Ναι. Του δράματος, δεν ξέρω που η τηλεόραση. Όπου θέλει. Ναι, όπου τον βγάλει η στράτα του, τέλος πάντων. Γενικότερα, πώς τον είδες, 0-11. Αγέροχη όμως. Δεν του ένοιαζε καθόλου. Έβαζε λίγο αυτόν τον κόλ μόνος του. Ναι, σου λέει τι θα κάνουμε. Δεν θα βελτιώσουμε την ποιότητά μας. Θα αλλάξουμε το όνομα. Έτσι. Γιατί με το Παλέμαχοκς δεν είδαμε προκοπή. Θα το κάνουμε Παλόμαχοκς, όπως το κοκτέιλ θα πω εγώ. Ναι. Έτσι. Θα δώσουν ένα μπουστάρισμα μέσα του αλκοόλ, μάλλον. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Ναι και όχι. Πάμε. Μπάσκετ. Ναι. Έχουν κάνει ήδη νίκη. Ωραία. Να ξέρεις, έτσι. Ότι, να ξέρεις, ότι το εγχείρημα προς το παρόν είναι επιτυχημένο, εντάξει. Επειδή σε έβλεπα ότι ήσουν λίγο σκεπτικός, Όχι, είχα απορροφηθεί, είναι η αλήθεια. Σε συνεπήρε. Ναι, αλήθεια. Προς το παρόν δεν θα έχουν τον τίτλο του loser, προς το παρόν. Έχουμε πολλές αγωνιστικές μπροστά μας, που είναι τεράστιο το πρωτάθλημα. Αλλά μέχρι στιγμής η ρετσινιά δεν του ακολουθάει. Διαμαντή, σταμάτα να του κάνεις χειρονομίες, γιατί δεν μπορεί να συγκεντρωθεί και αυτή τη στιγμή μέχρι να συγκεντρωθεί θα περάσει πολλή ώρα. Μέχρι ο Βασίλης Γουναρίδης να αναπνεύσει και να προχωρήσουμε παρακάτω, θα πάμε στον Τσεντεπίτα, Στάθη Τατάλια, ο οποίος... Ο φίλος. Καλησπέρα, Στάθης από Τσεντεπίτα. Αρχικά εύχομαι αυτό το podcast να ξεπεράσει νούμερα ακόμα και τη συμμετοχή του Γιάννα Κόπουλου στο podcast Ευρωλίγκας, που έγινε χαμός. Μου ζητήθηκε λοιπόν να μιλήσω για το όνομα της ομάδος και το πώς προέκυψε. Η αλήθεια είναι επειδή όλη μας συμμετοχή έγινε λίγο την τελευταία στιγμή. Μαζευτήκαμε μία μέρα πριν στείλουμε την αίτηση 4 άτομα της κεντρικής επιτροπής, τα λέγαμε. Και προσπάθησαμε να κινηθούμε στο γενικότερο κλίμα της διοργάνωσης με τα λογοπαίγνια και τα σχετικά. Δεν πήγαινε πάρα πολύ καλά αυτό. Όμως που ο Ζαχαριάδης, ο Σέργιος, είδε τα φιλικά του Παναθηναϊκού εκείνη την περίοδο. Είδε ότι παίζαμε τσεντεβίτα και έτσι εμπνεύστηκε το τσεντεπίτα. Το οποίο αλήθεια είναι ότι έχει δεχθεί μεγάλο πόλεμο εντός ομάδος. Τέλος, για τους στόχους της ομάδας που επίσης μου ζητήθηκε να σχολιάσω. Ο πρώτος είναι προφανής, να το ευχαριστηθούμε όσο περισσότερο γίνεται, γιατί είναι και η πρώτη μας χρονιά. Και δεύτερον, εντελώς ταπεινά, να κατορθώσουμε και την άνοδο στη τρίτη κατηγορία του χρόνου. Η ταπεινότητα αυτού του παιδιού πραγματικά με συγκίνησε. Θέλω να πω στο story time. Α, να το πούμε. Εννοείται. Λοιπόν, με αυτόν τον άνθρωπο επικοινωνήσαμε όλο τυχαίως την ημέρα που έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Με τα μπάνια. Και μέσα σε όλα μου απάντησε ο... Και μου λέει θα σου στείλω όποτε μπορέσω, γιατί λόγω δουλειάς και Παναθηναϊκού, μέσα σε παρένθεση, δεν προλαβαίνω τώρα. Και του λέω ωραία, μια χαρά, στείλ το μετά το παιχνίδι, να έχεις καλή διάθεση. Είδατε τι έγινε. Δεν πιστεύαμε ότι θα γίνει βέβαια αυτό, αλλά... Εντάξει. Και την επόμενη μέρα μου έστειλε και μου λέει καλησπέρα, επειδή όπως κατάλαβες δεν είχα και πολύ καλή διάθεση χθες. Σου στέλνω τώρα το ηχητικό. Καρδούλες χάνω εγώ τώρα, έτσι. Καρδούλες. Αδερφέ μου, έχουμε επιλέξει τη ζωή μας να ακολουθήσουμε αυτή την ομάδα. Okay. Φαντάζομαι και σε σένα κάποιος μπαμπάς, νονός, θείος, παππούς θα τεινότανε, όπως και σε όλους τους υπόλοιπους εμάς. Στέλνω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς. Εσύ μιλάς στην καρδούλα μου.
εύχομαι όντως να κάνουμε τα νούμερα που έκανε ο μεγαλομέτοχος σε εκείνο και το podcast της Ευρωλίγκας που είχε συστεί το σύμπαν. Και γενικά θα τα λέμε, γιατί όλες οι σεζόν είναι μεγάλες. Τώρα για το τσεντεπίτα, εγώ θεωρώ ότι είναι πνευσμένο. Έξυπνο. Δεν είναι κακό και ειδικά. Και το σήμα είναι διαφορετικό πολύ. Ναι, ειδικά αν έχει δηλαδή δημιουργηθεί τσατραπάτρα ξαφνικά. Αυτά. Κέρδισες μία φίλη. Όχι. Εσείς, έχω ενημερωθεί από χθες για τα τεκτενόμενα. Ευχαριστώ που υπάρχεις στη διοργάνωσή μας. Γεια σας, είμαι ο Πάνος Τζιμάνης, ο δημιουργός των Fat Buckets. Όσον αφορά τη δημιουργία της ομάδας, ήταν μια συλλογική απόφαση όλων των παικτών, καθότι περισσότεροι από εμάς ήμασταν σε κοινή ομάδα στο παρελθόν, δεν όμως έχουμε 4 χρόνια να ασχοληθούμε κανένα με τον μπάσκετ. Κάποιοι παίζαν σε μόνα σε εντατική βάση, αλλά οι περισσότεροι από εμάς έχουμε καιρό να ασχοληθούμε. Και αυτό μας οδηγεί στην επιλογή του ονόματος. Σκεφτήκαμε ότι είναι το πιο κατάλληλο όνομα, όπως φαίνεται και από το logo, καθότι δεν έχουμε τις αντοχές που είχαμε. Πολλοί έχουν πάρει κάποια παραπάνω κιλά, κάποιοι έχουν κάνει και έχουν ανοίξει το κάλυψμα, και έτσι νομίζω είναι ό,τι πιο αντιπροσωπευτικό. Όμως για μια διπλή έννοια μπορεί να είναι για τα καλάθια που θα βάζουμε. Οι στόχοι της ομάδας ξεκάθαρα είναι να σηκώσουμε το πρωτάθλημα, να περάσουμε καλά και όσο μπορούμε να βελτιωνόμαστε κάθε φορά και σε κάθε προπόνηση. Μπορείς να μας σχολιάσεις λίγο. Και το σκυλό χορτάτο και τα πάντα όλα. Και καλά και πρωτάθλημα και ναι. Θέλω να μας σχολιάσεις αυτό που είπε, γιατί σε έκανε στην επικοινωνία, ότι έχουμε πάρει κάποια παραπάνω κιλά. Θα σας πω ακριβώς πώς έγινε. Εγώ πήρα μια λίστα με κάποια νούμερα για κάποιες ομάδες. Ωραία. Όταν έστειλε το μήνυμα σε αυτόν. Στον πάνω του Τζιμάνι. Στον πάνω. Βλέπω την εικόνα προφίλ που έχει. Και χωρίς να έχω κάποιο λόγο να σας πω ψέματα, γύρισα πίσω και τσέκαρα αν η ομάδα αυτή είναι η Fat Buckets. Γιατί λέω αποκλείεται, γιατί τύπος είναι φέτες. Στη φωτογραφία προφίλ που έχει στο Viber. Οπότε λέω αυτός μας κοροϊδεύει ή μου έδωσε κάποιο λάθος νούμερο η γλυκερία. Οπότε προχωράμε. Μου το ξεκάνατε. Άκουσε το ηχητικό 40 φορές για να σιγουρευτεί ότι έχει στείλει το σωστό. Έτσι. Αν το πούμε. Πρωταθλητές και οι Fat Buckets. Παρόλα αυτά. Έτσι. Και να περάσουν και καλά. Σημαντικό. Ναι, όχι. Πρώτα θα πάρουμε το πρωτάθλημα και μετά περνάμε και καλά. Ναι, ναι. Δεν είναι όμως πρωταρχικός μας στόχος. Έτσι. 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 Θέλουμε να υπάρχουν σκαλοπάτια στην πορεία σας, παιδιά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Γιώργο Τοδιακάκη, ο οποίος έχει ονομάσει την ομάδα του ομάδα μπάσκετ. Πώς κάνανε παλιά στο Messenger που έλεγε. Στα bio που έλεγε. Που γράψε την πλητό. Ναι, καψουράκι. Όχι, άλλο που έλεγε. Τα έμπιορε bio και το γράφαν όντως. Τα έμπιορε bio με τρεις τελείες. Κατάλαβες τι λέω. Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε. Καλησπέρα και από εμάς. Ονομαζόμαστε ομάδα μπάσκετ. Και. Η ομάδα δημιουργήθηκε από μια πρωτοβουλία που πήραμε στην αρχή για πλάκα, 2-3 άτομα, επειδή παίζαμε μια φορά το χρόνο και είπαμε να το κάνουμε λίγο πιο σοβαρά, να θυμηθούμε και τα νιάτα μας, σε εισαγωγικά. Οπότε έτσι προέκυψε το όλο εγχείρημα. Τον τελευταίο 1-1,5 μήνα αρχίσαμε πυρετοδός να ψάχνουμε παίχτες. Ακόμα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει κλείσει το ρόστερ, αλλά τουλάχιστον υπάρχουμε στο πρωτάθλημα και έχουμε βλέψεις για ένα καλύτερο μέλλον. Η συγκεκριμένη ομάδα μου με πάει πίσω στο που είπες ότι πόσο δύσκολο είναι να βρεις όνομα. Ναι, ναι, είδες. Για την ομάδα και δεν είδες να δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα. Έτσι. Ούτε που τσάγιαξε. Ναι. Επίσης, να σε ενημερώσω, Γιώργο, ότι το ρόστερ και αυτή τη στιγμή έχει κλείσει. Προφανέστατα. Οι επόμενες προσθήκες που μπορείς να κάνεις είναι στην Black Friday μας, που θα έρθει τον Νοέμβρη. Μπορείς να τους βάλεις στην ομαδική. Αν θες. Ναι, να γίνει. Στο επιτρέπουμε. Να γίνει μια προεργασία. Απλά όφυλα να το πω εγώ. Μην πεις τι και πώς. Απλά να το ξέρεις. Αλλά στην Black Friday θα έχεις κόσμο πολύ να βάλεις γενικά. Έτσι. Έτσι, γιατί είμαστε large εμείς τα διοργάνωση. Λοιπόν, εμένα το ομάδα μπάσκετ, για να ξέρεις, μου αρέσει γιατί μου δημιουργεί γέλιο με την καλή έννοια. Γιατί όλοι όταν στο λέει, σου λέει ναι, ομάδα μπάσκετ. Και έχει μια σιγή μετά. Οπότε είναι αυτό το. Είναι σαν αγγλοσαξονικό χιούμορ. Ναι. Που εγώ αυτό το εκτιμώ ιδιαίτερα. Ωραία. Λοιπόν,
Ζαβυλώνια και Φάνης Πέλεχας. Καλησπέρα, είμαι ο Φάνης Πέλεχας, αρχηγός της Ζαβυλώνια. Η ομάδα αυτή γενικότερα υπάρχει από παλιότερα. Από τα 12 άτομα που είμαστε roster, 13, οι 7 περίπου παίζουμε από παλιά μπάσκετ, ποτέ όμως σε διοργάνωση και οργανωμένα έτσι όπως τώρα στο μπασκετάκι. Το όνομα, επειδή είμαστε και μια παρέα η οποία πάει πολύ παλιά από το σχολείο, έχει προέρθει από εκεί και είναι κάτι κλειστό, να το πω έτσι, της παρέας. Η στόχη της ομάδας μας για φέτος είναι να πάμε όσο το δυνατόν καλύτερα είναι για πρώτη χρονιά. Δεν βάζουμε τον πήχη ψηλά. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε όσο το δυνατόν καλύτερα, να διασκεδάσουμε και να παρουσιαστούμε καλύτεροι σε δεύτερη τρίτη χρονιά, ας πούμε. Φάνη μου, με αυτό το επίθετο, σε αυτή τη διοργάνωση δεν θα μπορούσες να μην ήσουν αρχηγός κάποιας ομάδας και μεγαλοπαράγοντας, μη σου πω. Για πες. Όχι, επειδή και εσύ δεν μας είπες από πού προέρχονται τα Ζαβυλώνια και είναι inside και εμείς κάναμε ένα inside joke τώρα και δεν θα το καταλάβεις ποτέ. Χαχα. Τι κακή είναι. Λοιπόν, ουσιαστικά δεν μας ενημέρωσε ο Φάνης από πού προέρχεται η ομάδα. Εγώ θα σκάσω, θα κάνω μπαμ, αν με κάποιο τρόπο δεν ενημερωθώ γιατί τα Ζαβυλώνια λέγονται Ζαβυλώνια και γιατί αυτό το κλειστό. Επίσης, τι είναι. Επίσης δεν ξέρουμε αν είναι ή τα ή πληθυντικό. Εγώ λέω ή Ζαβυλώνια θηλυκού γένου, γιατί αυτό μου κολλάει. Μπορώ να κάνω και λάθος, δεν ξέρω. Εμένα μου πάει τα Ζαβυλώνια. Είδες, πες μας ρε Φάνη. Πες μας τουλάχιστον το... πώς να σας προφέρουμε. Μπροστά, τι να πάω, ή το, λίγο, μια παντομήμα, κάτι. Και αυτός ήταν μια χαρά, έχει βλέψεις όμως, δηλαδή πάμε στη δεύτερη και στην τρίτη χρονιά για να είμαστε καλύτεροι. Έχει long term plan αυτός, ναι, βλέπει μπροστά. Ναι, είναι τέτοιος. Παρ' όλα αυτά, σε παρακαλώ, δεν χρειάζεται να το πεις κάπου δημόσια. Όταν θα με δεις στο γήπεδο, τίποτα. Μια κοντούλα με λαχρινή σχιστομάτα είμαι. Πιάσε με σε μια γωνία και ενημέρωσε με να μου πεις το, τα, ο, ή, δε με, Ζαβυλώνια τι είναι. Έτσι. Λοιπόν, Λάμπρος Καρτσιμαδάκης και Γουλφς K9 Αρίνα. Χαιρετίζω την οικογένεια Μπασκετάκη. Είμαι ο Λάμπρος από τους Γουλφς K9 Αρίνα. Το όνομα της ομάδας προήρθε από το ψευδόνυμο της ομάδας μπάσκετ της Λυκόβρησης, όπου είναι η Λύκη, και το K9 Αρίνα είναι αθλητικό κέντρο στη Λυκόβρηση, όπου περιέχει παιδικές χαρές, καφετέρια και φυσικά γήπεδο μπάσκετ, όπου είναι και ο χορηγός μας. Η στόχη της ομάδας μας, μακροπρόθεσμα, είναι να φτάσουμε στην κατηγορία Elite και αυτό να συνδυαστεί και με κάποια κούπα. Η ομάδα ιδρύθηκε για να πηγαίνουμε για τσίπουρα μετά τους αγώνες, αλλά η αγάπη και το πάθος μας για τον μπάσκετ μας βάζει να έχουμε υψηλούς στόχους. Ευελπιστούμε να απολαύσουμε όσο δυνατόν καλύτερα το παιχνίδι στην οικογένεια του Μπασκετάκη. Ξέρεις τι μου αρέσει, ότι στην πρώτη πρόταση, μάλλον ανάμεσα σε δύο προτάσεις, η πρώτη του πρόταση είναι να πάμε στην Elite και να πάρουμε την κούπα από τον Στιφάδο. Και η αμέσως επόμενη είναι ότι η ομάδα φτιάχτηκε για να πάμε μετά να πίνουμε. Τσίπουρα. Θέλουμε και το πεπόνι και το μαχαίρι. Και το ένα και το άλλο. Ωραίος, μ' αρέσει. Έκανε και τοποθέτηση προϊόντος. Έτσι. Κατευθείαν το πέρασε εντελώς ότι εγώ θα το πω. Καλά έκανε. Και άμα μείνει, έμεινε. Και δεν το κατάλαβε και κανείς μας. Και εγώ. Ναι. Μπήκε, τσουπ, χώθηκε και ο χορηγός, μια χαρά. Δεν ξέρω τώρα αν θα σηκώσει η κούπα απέναντι στη Φάδο. Η Φάδο δεν έχουν ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν. 0 στα 3 έχουν. Είναι περσινή όμως νταμπλούχη. Θα ήταν μια καλή χρονιά για τους Γουλφς αν θέλουν να χτυπήσουν τη Φάδο. Δηλαδή, μέχρι στιγμής χάνουν από όλους. Γενικότερα όμως μπορούν. Μπάρε, χατζή, σήμερα να δείξει έκτο. Μπορούν να σηκώνουν τις κούπες του Τσίπουρου μέχρι στιγμής. Τώρα για τις άλλες κούπες θα δείξει. Έχουμε πόσους πρωταθλητές μέχρι στιγμής, 4-5? Ουχ, ας το μέτρημα. Α, ναι. Κάνα 2-3 από τους 20 που έχουμε ακούσει έχουν πάει σιγά-σιγά-σιγά, γιατί σου λέει, οκ, okay, καινούριο περιβάλλον, να ενταχθούμε, να, οι υπόλοιποι. Έτσι σας θέλω, παλικάρια μου. Έτσι.
Μην έτσι ξεχνάτε τα σφινάκια. Πάμε. Milwaukee Ducks και Σουμαλάς Κώστας. Είμαστε οι Milwaukee Ducks. Το όνομα της ομάδας προέκυψε από την αγάπη μας στο Milwaukee του Γιάννη Αντετοκούνμπο και από την αγάπη μας στις πάπιες. Η αλήθεια μας ψάχναμε έτσι ένα κακό λογοπαίγιο. Τώρα θα τα πάμε καλά. Πάμε. Ευχαριστούμε που μας το διευκρίνησες, καταρχάς. Τώρα που το άκουσα, μπορώ να καταλάβω πώς πήγε η σκέψη του, βέβαια. Να το πούμε γι' αυτό. Καλά, εδώ το Edgeless τον μπέρδευε με αγέλες. Δεν θα μπέρδευε του Λεβαντάδε. Είναι το Edge Cup που λέγαμε προηγουμένως. Ναι. Για πάμε. Μ' αρέσει το concept, ξαναλέω. Αυτό το που είμαστε από κάπου όλοι μαζεμένοι κτλ. Είναι... Εμένα μ' αρέσει πολύ για κάποιο λόγο. Είσαι τοπικιστής. Δεν είμαι τοπικιστής, δεν το βλέπω συχνά. Βλέπω άλλες εμπνεύσεις για τα ονόματα. Δεν τους έχω δει. Δεν έχω εικόνα. Περιμένω να τους δω. Θεωρώ ότι μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή 3-4 άτομα που μπορεί να είναι είτε στο σπικάζ είτε στο στατιστικό που θα μπορούσαν ακόμα να πούνε. Δεν σε πιστεύω ότι είναι από τη Λιβαδιά. Εγώ πιστεύω ότι ακόμα είσαι από την Κρήτη. Ναι. Είμαι σίγουρη ότι κάποια στιγμή θα το δούμε γραμμένο αυτό σε κάποιο άρθρο. Ναι, ναι. Κράτα την κριτική ναι. Θα γράψουν. Ναι. Κράτα την ημερομηνία που το λέω. Ναι, αυτό. Ναι. Παιδιά, μην. Θα δούμε εμείς να ακούτε podcast. Ναι, ναι, μην απορρίσετε άμα το δείτε. Απλώς. Απλώς κάποιες φορές δεν αφομοιώνουμε πληροφορίες. Απλά το λέω να κρατηθεί και όταν θα γίνει, στείλτε το να πείτε. Γλυκερή, έχεις δίκιο. Ωραία. Λοιπόν, Blacklist και Λεωνίδας Λεπίδας. Ωραίο απλητικό ονοματεπώνυμο. Ναι, αλλά όταν το ακούσαμε, ούτε δεν ήταν Λεπίδας. Εντάξει, μην τώρα. Βάλουμε να το ακούσουμε καταρχάς. Ήτανε, ναι, πιο πολύ σε Γιώργος Παπαδόπουλος, πούμε. Κάτι λίγο πιο απλό. Καλησπέρα λοιπόν από ένα μέλος της ομάδας στην Blacklist. Εμείς είμαστε καινούργοι σε αυτό το πολύ ωραίο πρωτάθλημα, στο μπασκετάκι. Ερχόμαστε ξεκάθαρα ως οι outsiders του πρωταθλήματος και της συγκεκριμένης κατηγορίας, γιατί είμαστε 10 άτομα τα οποία βρισκόμαστε πρώτη φορά στο παρκέ όλοι μαζί και όλοι έχουμε πολύ καιρό να παίξουμε μπάσκετ, ειδικά διπλό. Σε κλειστό γήπεδο έχουμε παίξουμε πολύ καιρό. Όλοι είχαμε επαφή με το άθλημα πριν αρκετά χρόνια και το είχαμε παρατήσει τελείως λόγω υποχρεώσεων σχολών και τα συναφή. Και κάπως έτσι προκύπτει και το όνομα Blacklist. Ήμασταν excluded από το κομμάτι του μπάσκετ τόσο καιρό από δική μας επιλογή και αποφάσισαμε έτσι να επιστρέψουμε. Είμαστε outsiders και είμαστε εδώ πέρα για να παίξουμε δυνατά κάθε παιχνίδι. Ρε Λεπίδα μου, είχαμε άλλες βλέψεις από σένα. Λέμε, θα μπει τώρα αυτός δυναμικά έτσι με αυτό το προσωνύμιο και εσύ outsider. Θα σε ακούσουν τώρα οι υπόλοιποι και θα λένε α, να πήγες πρέπει να πάμε να χτυπήσουμε. Ναι. Εντάξει. Μου άρεσε πολύ το excluded. Έκανα το πρόσωπο μου ένα μορφάσμα, ένα. Δεν πάω να πώ θα το περιγράψω τώρα. Είναι ηλικία αυτά, ρε παιδί μου. Είναι ναι, τα νεανικά. Τα ναι. Καταλαβαίνω ότι έχουν αποχή και να μην μου το έλεγε έτσι όπω το πήγε λίγο με διαβάθμιση. Λέει, έχουμε καιρό να παίξουμε διπλό και μετά έχουμε πολύ καιρό να παίξουμε σε κλειστό γήπεδο. Οπότε καταλαβαίνω ότι έχουμε παίξει κυρίως μονά όταν παίζαμε. Δεν και έχουμε σε ανοιχτά κιόλα. Ναι, που ναι, η μπάλα ναι. Φεύγει, πάει από εδώ από εκεί. Που είναι τα πιο ωραία για μένα. Την αλλά... κυνηγά. Ναι, εννοείται. Προφανώς. Ναι. Εκεί ξεκίνησε όλο το εγχείρημα του μπάσκετ εννοώ. Αλλά εντάξει. Άπαξ και μάθει το κλειστό μετά. Δεν ξεσυνηθίζει, ναι. Υπάρχει μια δυσκολία. Δεν ξέρω. Εσύ ο αθλητής εδώ πέρα. Εγώ απλώς τη γνώμη μου λέω. Η αλήθεια είναι. Δυσκολεύομαι λίγο τώρα να βγω. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε στα κόκκινα τριανταφυλάκια. Ελπίζω να βρω υποστηρικτές, γιατί σε όποιον λέω τι είναι τα κόκκινα τριανταφυλάκια, δεν καταλαβαίνει κανείς. Με κοιτάνε με ανοιχτό το στόμα. Είναι νομίζω η ομάδα που έχει τραβήξει πιο πολύ τα βλέμματα λόγω του ονόματος. Ναι. Παίρνει το βραβείο. Ενημέρωσε μας, Γιάννη Λαμπρόπουλο, εδώ πέρα να μάθουνε και οι άσχετοι εδώ γύρω μου. Καλησπέρα, είμαστε τα κόκκινα τριανταφυλάκια. Είναι η πρώτη μας φορά που συμμετέχουμε στο μπασκετάκι, μόλις ξεκίνησε η διαδρομή. Πολλοί με ρωτάναμε πού βγήκε αυτό το όνομα κόκκινα τριανταφυλάκια. Όντως είναι λίγο περίεργο και λίγο μεγάλο. Αλλά βγήκε από ένα τραγούδι των Χατζηφραγκέτα, αγαπημένο γκρουπ της ομάδας, που λέγεται «Τα ξαναφτιάξαμε». Γενικά είμαστε μια παρέα η οποία συνήθιζε να παίζει μαζί από παλιά, κυρίως είμαστε από τον πύργο
και τώρα ήρθαμε να περάσουμε όμορφα στο μπασκετάκι. Στόχος της ομάδας για φέτος πιστεύω είναι να μπούμε στο Champions Group, ώστε να διεκδικήσουμε την άνοδό μας. Τα ξαναβρήκαμε και είμαστε ωραίοι. Κόκκινα τρενταφυλάκια και οι βιολέτες είναι μπλε. Ήρθες και μου δώσες τα πιο τρελά φυλάκια, τα ξαναφτιάξαμε και είμαστε κομπλέ. Εντάξει. Επειδή κάνεις τώρα, ξέρω, αυτό το βλέπω, το καταλαβαίνω πολύ καλά. Να ξέρεις ότι αυτοί κινούνται υπογείως, ναι, για να το βρεις στα μπιλιαρδάδικα κυρίως. Γιατί με κοίταγες με τα βλέμμα λίγο. Έτσι. Λοιπόν, και είναι όντως κόκκινα τρενταφυλάκια. Αν τους δεις, έχουν όλο αυτό το καπέλο. Πώς λέγεται, του ψαρά. Που είναι στρογγυλό και κάνει τα κυματάκια και σκάνε όλοι έτσι μες στο γήπεδο. Ναι. Είναι σίγουρα πρώτη σειρά Χατζηφραγκέτα. Είναι αδέρφη αυτή. Έτσι. Εγώ, Βασίλη, έχω να ρίξω, με κοιτάει τι λέει τώρα αυτή. Μα τι. Βάλτε λίγο light και sneak να ακούσουμε. Μα σου είπα, σου απάντησα με στίχους τον Χατζηφραγκέτα και ούτε αυτό σου κάνει. Όχι, όχι, μου κάνει. Μου θέλω κάνει. Να, φέρω, να έχω μια κάνει μπλούζα που να γράφει τα τραγούδια του Χατζηφραγκέτα. Δεν είδε πως φώτισε το προσωπικό. Ναι, το είδε. Το είδα. Δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Ήτανε. Βασίλη, σου δίνει το χέρι. Μου δίνει το χέρι τώρα. Του κάνω χειραψία αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, Αργοναύτες και Βαγγέλης Συγκούνας. Καλησπέρα, είμαι ο Βαγγέλης από την ομάδα Αργοναύτες. Το όνομα της ομάδας προέρχεται από τον ιστορικό Αργοναύτη Ραφίνας, από όπου ξεκινήσαμε και παίξαμε για πάρα πολλά χρόνια μπάσκετ εγώ και ο αδερφός μου Δημοσθένης. Η ομάδα συμμετέχει φέτος για πρώτη φορά στο μπασκετάκι. Αποτελείται, θα έλεγα, από μια ετερόκλητη παρέα αδερφών, φίλων, κουμπάρων, συναδέλφων, κολλητών, μα πάνω απ' όλα καλών παιδιών και καλών μπασκετμπολιστών. Είμαστε μια ομάδα δεμένη σαν μια αγέλη λύκων, θα έλεγα, και πάμε να δαγκώσουμε όποιον βρούμε μπροστά μας. Καλά που του βγάλω τα γέλη και θα μπλεκόμαστε με τους άλλους. Θα το βάζετε με ένα S. Πώς τον άκουσες τον Αργοναύτη? Ωραίος. Μ' αρέσει και η παύση που έκανες. Το Αργοναύτες. Μ' αρέσει και αυτό. Ναι, γιατί έχει παύλα στη μέση. Έτσι, δεν έτσι είναι. Γιατί όλα θα τις πούνε Αργοναύτες, Αργοναύτες. Οπότε σου λέει, ας το πω στους Αργοναύτες. Στους βλαμμένους αυτούς που θα πρέπει να το ξαναπούνε. Και είναι Αργό, παύλα, Ναύτες. Εγώ μόνο Αργοναύτες τους είδα. Έρχονται και αυτοί με φόρα. Είναι καλή. Από αυτά που λέει, καλέ. Νόμιζα τους είδες. Πού να. Στις δύο πρώτες αγωνιστικές, τρεις. Τι να προλάβω να δω κι εγώ, η Έρμη. Εμένα μου αρέσει που σκάνε δύο τύποι, λένε θα φτιάξω ομάδα. Παίρνουν το όνομα από κάπου που είναι για αυτούς. Σημαντικό. Ναι, ναι, σημαντικό. Το φορτώνουν σε όλους. Όλοι το δέχονται γιατί είμαστε φίλοι, είμαστε αδέρφια, είμαστε κουμπάρι. Ναι, ό,τι θέλετε, παιδιά. Πάμε να παίξουμε. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά που είναι η ομάδα μου. Αυτό θα είναι το εγώ όνομα. Κανονίζω. Ελάτε είναι να η μπάλα μου. Ναι, ελάτε να. Έχω φέρει την μπάλα, οπότε θα διαλέξω πρώτος ομάδα. Και θα έρθουμε να σας κερδίσουμε κιόλας. Η Αργό, παύλα, Ναύτες. Ρούσας Δημήτρης και κυνηγή κεφαλών. Ή αλλιώς, Headhunters. Γεια σας, podcasters. Γεια σας, ακροατές του Μπασκετάκι Podcast. Είμαι ο Δημήτρης ο Ρούσης, θα μιλήσω για τους Headhunters. Η ομάδα δημιουργήθηκε στο Γκίζη, σαν ανοιχτό γηπεδάκι, στατικό Άλσος. Εκεί γνωριστήκαμε περισσότεροι και κάναμε scouting για να μαζέψουμε παίχτες. Και είπαμε να δοκιμάσουμε, να μπούμε στις τέσσερις γραμμές, να παίξουμε με διαιτητές και με κανονισμούς, να δούμε αν αντέχουμε. Η στόχη της ομάδας μας είναι να εδραιωθούμε στο τουρνουά, να παίξουμε όμορφο μπάσκετ, να ευχαριστηθούμε και να γελάσουμε, να περάσουμε καλά. Και όσον αφορά το όνομα της ομάδας, δεν μας αρέσουν τα τρολ. Έχουμε ακούσει σε αυτά τα τουρνουά πολλά τρολ, μεθυσμένους, τραυματίες και διάφορα άλλα. Είπαμε να βάλουμε κάτι aggressive, να βάλουμε κάτι που θα δείχνει μάχη. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Αυτός κάνει diss. Ναι, έχω πολλά να σχολιάσω. Για πες. Καταρχάς, στην αρχή, είναι λες και πας και παρουσιάζεσαι στο Dragon's Den. Γεια σας, Dragons. Είναι έτοιμο. Δηλαδή, απλά πάρ' το, κόψ' το και βάλε Dragons και πουλά το προϊόν. Δεν με πειράζει. Το ακούσε πίσω ότι χαριεντίζεται, δηλαδή τα λέει και γελάει.
Όχι, κάνει ζωγράφηση και ακούγεται αυτό το γελάκι που κάνει από πίσω. Που χαριετίζεται με τον εαυτό του. Ναι, δεν το πρόσεξα αυτό. Μ' αρέσει πολύ που διαφοροποιείς από τους άλλους και δηλώνεις από την αρχή ότι το βλέπεις πιο σοβαρά. Το εκτιμώ. Γιατί άλλοι λένε, που καλό είναι γι' αυτό, πιο χαβαλέ τζίδες. Εμείς είμαστε εδώ ντούροι πολύ, πάνω να τους χτυπήσουμε. Αυτά. Ναι. Αυτά, εγώ έκοψα λίγο απότομα, ναι. Είσαι φαν, δηλαδή. Μ' αρέσει όταν κάποιος το υποστηρίζει να το λέει εξ αρχής. Εύχομαι παντοφλήνου στο δρόμο τους. Ναι. Να γίνει η κατάλληλη μάχη, ναι. Να δούμε. Ναι, ναι, ναι. Ποιος θα κερδίσει, το τρολ ή άλλοι. Εννοείται, κάνω χαβαλέ. Mm. Το τοποθετήθηκε πάρα πολύ σωστά. Φαίνεται ότι έχει ψάξει. Δεν έχει βρει ένα όνομα έτσι. Έχει μπει, έχει δει και λέει όχι, εμείς δεν θα κάνουμε τρολιά. Θα έρθουμε και θα σας πάρουμε τα κεφάλια. Ναι, ναι. Ήταν η εικόνα. Παρ' όλα αυτά, παντοφλήνει για θάνατο. Να πω. Γεια σου, Αργύρι Δροσάτο. ξέρεις που θα πάω τώρα. Δροσάτε. Ναι. Ξέρεις που θα πάω τώρα. Θα πάω σε μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ γνώριμη. Το Βαγγέλη. Θες να μας πεις λίγο πριν ξεκινήσω, κάνε μας την παρουσίαση των Avengers. Όχι, να ακούσουμε τον ηθήνοντα νου και τον μεγάλο αρχηγό της ομάδας. Εγώ είμαι ένα απλό μέλος, ή τουλάχιστον αυτό θέλω να λέμε προς τα έξω. Τώρα ακούμε τον Βαγγέλη τώρα. Βαγγέλη. Τελικά θα τον πατήσω, Βαγγέλη. Θα βάλετε πάνω ονόματα από τους Avengers ή θα δω Βασίλης Γκουναρίδης και θα μου πέσει. Όταν βρούμε χορηγό και φτιάξουμε τις νέες εμφανίσεις, δηλώνω θα βάλουμε ονόματα των Avengers. Ωραία. Εμένα μου αρκεί αυτή η δήλωση και προχωράω. Έχω μια κακιά συνήθεια. Όταν θέλω από κάποια επίσκεψη να μαζέψω τα παιδιά μου που είναι σκόρπια μέσα στον κόσμο για να φύγουμε, φωνάζω Avengers! Και αυτά απαντούν κατά το γνωστό τρόπο της Marvel, μαζώνονται και φεύγουμε. Είμαστε λοιπόν τώρα με την ομάδα σε αναζήτηση ονόματος και είμαστε κάποια από τα παιδιά της ομάδας σε κάποια επίσκεψη. Ήρθε η ώρα να μαζέψω κι εγώ τα παιδιά μου. Φωνάζω Avengers! Και ακούω ένα πεδωμάνι από πίσω, όχι μόνο τα δικά μου. Assemble! Κοιταχτήκαμε οι της ομάδας και είπαμε ότι ναι, αυτό είναι το όνομα, είναι σημάδι, δεν μπορεί. Έτσι ήρθε το όνομα. Τώρα, για τους σκοπούς της ομάδας δεν μπορώ να πω ότι έχουμε το ίδιο εκδικητικές διαθέσεις. Περισσότερο έχουμε μαζευτεί για να περνάμε καλά, να ευχαριστιόμαστε και να περνάει καλά και το μπασκετάκι μαζί μας. Να πω ότι ισχύει αυτό που λέμε. Πήρε τηλέφωνο Κυριακή πρωί και έκανε ακριβώς αυτό που είπε. Φώναξε Avengers και ακούσα από πίσω τα παιδάκια του και όλους τους υπόλοιπους να ζουν assemble. Και λέω: τι κάνουνε, 11 ώρα Κυριακή πρωί. Βασίλη, δεν είναι δυνατόν να μην ξέρεις ούτε τους Avengers. Τους ξέρω, απλά μου έκανε εντύπωση. Η συγκεκριμένη σκηνή, φίλε. Ναι, αν είναι καλό, είναι στο σινεμά. Αν έχεις πάει στο σινεμά, που ντροπή άμα δεν έχεις πάει στο σινεμά να τα ακούσεις. Μην κοκκινήσεις, παρακαλώ, εντάξει. Να, έχω γίνει, ναι, έχω γίνει. Θα βγει από τα μάτια μου σε λίγο. Με το που παίρνει ο Captain America το σφυρί και αρχίζει. Τσιρίζει όλη η αίθουσα. Ναι, ναι, όντως. Δεν έχει άλλο ενθουσιασμό, Βασίλη. Ω, εντάξει, να σου πω κάτι. Γιατί μου ακύρωσε το όνομα που είχα βρει εγώ. Και ήταν τέτοιο, κατάλαβες. Α, κάνεις μουτράκια τώρα. Έκανα μουτράκια τότε, η αλήθεια είναι αυτή. Το όνομα που είχες βρεσει τι ήτανε. Δεν θα σας πω. Γιατί δεν μου λες. Όχι, δεν σας λέω. Δεν θέλανε. Λοιπόν, όταν τα κλείσουμε θα μου πεις. Θα σου πω, όταν κλείσουμε. Ευχαριστώ. Να κλείσουμε, διαμαντή, πρόσεξε. Λοιπόν, προχωράμε στον Ζέους. Έτσι. Ζέους, και όχι Ζεύς, BC. Ζέους. Και ο Βίρονας Πέτρος Παπαϊωάννου μας λέει, άμα το πατήσω. Ναι, γεια σας. Από τη Zeus BC είμαστε και ήρθαμε στα μπασκετάκια για να περάσουμε για καλά πίτσα, οχτάρα, και να παθιαστούμε ακόμα περισσότερο με το άθλημα που αγαπάμε. Η Zeus είναι μια μεγάλη παρέα που ξεκίνησε με πολλούς από εμάς και συνεχίζει να μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο. Στο αγωνιστικό κομμάτι τώρα, η ομάδα δημιουργήθηκε το 2019 και πήρε το όνομά της κυριολεκτικά από το πουθενά. Από την ομόνιμη αθλητική εταιρεία που είχε την τιμή να φτιάξει την πρώτη μας φανέλα. Την πρώτη αγωνιστική σεζόν της ιστορίας μας ακολούθησε μεγάλο break λόγω σπουδών, δουλειών, στρατών και φτάσαμε στο φετινό καλοκαίρι. Το μικρόβιο επέστρεψε και μας έφερε στο μπασκετάκι. Όπως ανέφερα και προηγουμένως, στόχος μας είναι να περάσουμε καλά, δημιουργώντας όμορφες αναμνήσεις εντός και εκτός γηπέδου και δευτερευόντως, γιατί όχι, να φτάσουμε στα playoffs κατηγορίας προκειμένου να διεκδικήσουμε την άνοδο στην Evolution League.
Καλά, αδερφέ μου, θα πάει το Ζεύσκι σε ένα αγώνα. Δεν έχει καταλάβει εδώ πέρα που έχει μπλέξει. Θα το πει τουλάχιστον 40 φορές πριν ανέβουν πάνω τα παιδιά. Να το αναφέρει συνεντεύξει. Και είναι Ζεύσκι, θα του λε. Όταν θα σε ρωτάνε, θα νομίζουμε ότι είναι από το Δία, το Θεό του Κεραυνού και τα σχετικά. Πού να φανταστούν ότι έβγαλε το όνομά σου, ρε Αθεόποβε, από ένα μαγαζί που σου έφτιαξε τι φανέλε. Το σχόλιο που έκανε στην αρχή, τι ήταν, Βασίλειο. Δεν είναι λίγο, σαν να παίρνει τηλέφωνο σε μια. Δεν κάνω διαφημίσει, σε μια πιτσαρία να παραγγείλει κάτι. Απλά πρέπει να ακουστεί το παρακαλώ στην αρχή το όνομα τη πιτσαρία και αυτό μπαίνει μετά και λέει ναι, γεια σα. Ναι, μια κόκα ζύρω και τα σχετικά. Αυτό, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, προχωράμε στον Νίκο Λιτσαρδόπουλο και του Bubble Bubble. Έκανε για το στόμα τη έτσι. Άκουσε με αυτό ναι. Το όνομα θέλει και, το, και την κατάλληλη έκφανση. Δεν μπορώ να το έτσι, πω. Σωστό. Bubble. Και θα θέλω να το δείξω διαφορετικά. Δεν μπορώ. Πάλι το ίδιο μου βγαίνει. Ωραία. Γεια σας. Είμαστε οι Bubble Bubble με σήμα το δεινοσαυράκι. Είμαστε πρωτοεμφανιζόμενοι, αλλά όχι νεοσύστατοι. Απολαμβάνουμε μαζί εδώ και χρόνια το παιχνίδι και το φαγητό. Και όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά. Ας δέσουμε τις ζώνες και ας απολαύσουμε τη διαδρομή. Βέγγα, βέγγα. Απλώς, λιτός, σε πόσα δευτερόλεπτα. 22. Ο πιο γρήγορος τα πει όλα. Το τελευταίο σχολιάκι. Είναι ψαγμένο γιατί έχει δει το πρόμο που έχουμε κάνει. Εγώ αυτό πιστεύω. Α, δεν πιστεύεις δηλαδή ότι είναι τίποτα φιλο κωνσταντινοπολίτικα αισθήματα. Μπορεί, αλλά εγώ πιστεύω ότι κάνει, κατάλαβες, εμείς κάνουμε το πρόμο και σου λέει εγώ έχω δει, κατάλαβα και σου κάνει τώρα σου κλείνει το μάτι. Ότι παιδιά σας παρακολουθώ. Ναι. Α, δεν είναι κανένα στοιχείο δηλαδή ο Bubble Bubble. Ο Bubble Bubble, σωστό. Ναι, αλλά δεν μας είπε, κοιτάξτε το σήμα το δεινοσαυράκι, αλλά το Bubble Bubble από πού προέρχεται. Είναι 2-3 οι οποίοι μας έχουν αφήσει με την απορία, παιδιά. Θα σας πω μια πληροφορία την οποία εντάξει, δεν μπορώ να την γνωρίζετε. Δεν θα με αφήνετε εμένα τουλάχιστον να αναρωτιέμαι τι μπορεί να σημαίνει το οτιδήποτε. Μπορεί να σκάσω ένα εκραγό και να μην είστε φίλοι μου στο τέλος της ημέρας. Εμένα αφήστε με, εντάξει. Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Αστειεύομαι, αλλά σας παρακαλώ και όπως είπα και στους προηγούμενους. Όταν θα βρεθούμε σε ένα γήπεδο, σε μια γωνία, πες εγώ είμαι ο Νίκος Λισταδρόπουλος, χάρηκα, ο Τάδε, έτσι και έτσι. Πού είναι η πίτσα μου? Αυτός ήταν ο προηγούμενος. Α, έχει δίκιο, ναι. Έλεος, να με πιάσετε να μου πείτε έτσι και έτσι. Δεν είναι ωραία πράγματα τώρα αυτά, είμαστε και σε μια ηλικία αλφα. Μένουμε με τις απορίες. Λοιπόν, προχωράμε με τον Νίκο τον Πολίτη και τους Aegean Seals, τον οποίο έκανα αμάν και τι να τον βρω, έβαλα. Πώς το λέτε. Λιτούς και δεμένους. Πραγματικά. Έβαλα μέσον, έβαλα γνωστό για να μου τον βρει. Έβαλα στον Καλπακίδη, λέω, δεν μπορώ να τον βρω τον άνθρωπο, σε παρακαλώ βοήθησέ με. Παρ' όλα αυτά, όταν απάντησε στον Σταύρο τον Καλπακίδη, γιατί εμένα με είχε συνδέσει, κατευθείαν το αρχιτικό ήταν στα μηνύματά μου, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, και να κάνω και ένα έξτρα σχόλιο, έτσι γιατί το περίμενα αυτό. Η μονταζιέρα μας εδώ πέρα, ο Διαμαντής ο Καλτσουνάκης, μας είπε ότι ο συγκεκριμένος είναι κύριος με κάπα κεφαλαίο. Και παιδιά, όταν το λέω αυτό, Διαμαντής για άνθρωπο. Πολύ είναι, σημαντικό. Είναι εγγύηση. Πολύ σημαντικό. Για να δούμε τι μας είπε. Γεια σας, είμαστε οι Aegean Seals, μια ομάδα που έρχεται από τη Χαλκίδα. Το όνομά μας προέρχεται από το καταδυτικό κέντρο Aegean Seals, διότι η ιδέα του να φτιαχτεί αυτή η ομάδα ήταν του ιδιοκτήτη του κέντρου. Σκοπός μας είναι να περάσουμε όμορφα, να διασκεδάσουμε και αν βέβαια στο τέλος της σεζόν είμαστε και στις πρώτες θέσεις βαθμολογίας, εννοείται πως δεν μας πειράζει καθόλου. Σημασία έχει να το χαρούμε. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους. Τώρα δεν μου κάνει να πω κάποιο κακό σχόλιο. Δεν κάνουμε κακά σχόλια, να κάνω κάποιο ειρωνικό σχόλιο, να το πω αλλιώς. Μ' αρέσει και αυτή η προέλευση που δεν το πετυχαίνει, δηλαδή. Έρχονται κυριολεκτικά από τη Χαλκίδα. Α, είναι δεν τόσο... είναι απλά από τη Χαλκίδα. Έρχονται. Μπαίνουν στα αυτοκινητάκια τους. Respect. Και έρχονται από τη Χαλκίδα. Respect. Όσο πάμε, το συμπαθώ και περισσότερο. Θα βγάλει την μπλούζα το Βασίλη σε λίγο για τους Aegean Seals, να ξέρετε, παιδιά. Δεν την ήξερε την πληροφορία αυτή. Την κρατούσα για να δω τη φάτσα του όταν θα ακούσει. Respect. Όταν θα το ακούσει. Αλήθεια είναι αυτό. Έρχονται από τη Χαλκίδα. Μπράβο.
Μπράβο, τι από. Όχι, αλλά, εσύ. Να σου πω κάτι, είναι... Όχι, εσύ υπάρξει από το Ήλιον Περιστέρι και μην μπω με στην κρίνια. Προχωράμε. Δίκιο έχει και μαντί μου. Λοιπόν, επιτέλους ήρθε η ώρα των κομπλεξικών. Ανδρέας Τσατσούρης στα Dex και μας λέει... Όλα ξεκίνησαν το 2014, όταν μία παρέα πατρινών ανέβηκε στην Αθήνα για σπουδές. Το όνομα της ομάδας προέκυψε έπειτα από συνεχόμενες διαφωνίες και εντάσεις που πολλές φορές εκφράζονται και με άκομψο τρόπο. Αποφασίσαμε τότε να κατέβουμε σε τουρνά ποδοσφαίρου, όπου ο μοναδικός στόχος ήταν η κατάκτησή του, στόχος ο οποίος εν τέλει επιτεύχθη. 10 χρόνια μετά, αποφασίσαμε να κάνουμε την προσπάθειά μας και σε μπασκετικό επίπεδο, με μοναδικό στόχο, όπως και τότε, την κατάκτηση της κούπας. Κρατήστε το όνομα κομπλεξική και θα μας θυμηθείτε. Πρώτη φορά που όντως, επειδή τους έχω δει κι εγώ, τους πιστεύω. για το επιστημηθείτε μας ή για τις κούπες και τα λοιπά. Να πω ότι έχουν καρφωθεί από μόνοι τους, γιατί στην εμφάνιση που έχουν, πολύ ωραία εμφάνιση, πολύ ωραίο σήμα να πούμε, όποιος δεν το έχει δει, γράφουν Τζιβόβα. Ναι. Όποιοι ξέρουν τι είναι Τζιβόβα και τα λοιπά, ξέρουν τι άθλημα είναι το βασικό τους, ας πούμε έτσι. Εγώ θα θέλω να πω ότι δεν αντέχω όταν έρχονται ποδοσφαιρικοί και είναι τόσο καλοί στο μπάσκετ. Γιατί ο φίλος μου που παίζει και αυτό στην διοργάνωση μου κοπανάει συνεχώς ότι οι ποδοσφαιριστές μπορούν να παίξουν οποιοδήποτε άθλημα θέλουν και να το παίξουν καλά, ενώ το αντίθετο δεν ισχύει. Οπότε, μην το πάρετε κατάκαρδα, είναι θέμα τώρα οικογενειακό, δεν είναι απέναντί σας. Δεν πρέπει οι κομπλεξικοί να πάρουν την κούπα, πες με κομπλεξική. Έκανα και εγώ το λογοπαιγνιό μου τόση ώρα, για τους λόγους που προανέφερα. Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι είναι παιχταράδες, και είναι από τους πρώτους που και εγώ θεωρώ ότι ίσως και να μην κάνουν μια τρύπα στο νερό. Ίσως. Δεν ξέρω αν το έφτασα στο τέλος, απλά θα πω αυτό. Και ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος του αφιερώματος μας στις νέες ομάδες. Πέρασαν και 2 ώρες φαντάζομαι, δηλαδή εντάξει, οριακά είμαστε. Με τους City Dogs και τον Παναγιώτη Καραμάνογλου. Χωρίς, πιστεύω ότι αυτή πρέπει να είναι κάποιο αντίπαλο σωματείο, κάποια αντίπαλη περιοχή εδώ με το Περιστέρι, όπως ακούω το City. Γιατί... Εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα. Ναι. Πλάκωθείτε μόνοι σας. Πάμε λίγο να ακούσουμε. Καλησπέρα παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να συμμετέχω στο podcast που κάνετε. Ονομάζομαι Παναγιώτης Καραμανόγλου και είμαι αρχηγός στο City Dogs. Η ιδέα το City Dogs ήρθε όταν βρεθήκαμε παλιοί φίλοι να παίζουμε αντίπαλοι σε διάφορες ομάδες και λέμε γιατί δεν κάνουμε και μια δικιά μας, να περνάμε καλά. Ουσιαστικά και αυτός είναι ο σκοπός μας, να περνάμε καλά και να έχουμε μια καλή πορεία. Τώρα για το όνομα, ουσιαστικά επειδή πιο πολλοί είμαστε από το Εγάλεο, γνωστό ως και City, το ιστορικό City, το βάλαμε. Και θα βάλαμε και δίπλα και ένα dog, έτσι να μην είναι και μόνο του. Απαγώ ή δεν τάπα. Πες, το μαγευτικό Περιστέρι, τάπα ή δεν τάπα. Σε αφήνω να. Ότι ακούγονται αυτοί ότι είναι γαλλιώτες. Δεν ακούγονται. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι αυτοί έχουν κάτι Πολωνούς 4,5 μέτρα, δεν ξέρω. Ίσως δεν έπρεπε να κάνω αυτή την εισαγωγή. Αγαπάμε το Γάλλο City. Γάλλο City forever. Σου! Τι γύρισε την πιφτέκα. Και γενικότερα έχουν μια ρακέτα η οποία είναι λίγο φοβιστική. Τα σκύλια από το City. Τους έχεις δει ναι, να παίζουν. Ναι, τους έχω δει να παίζουν. Δεν ήξερα λίγο. Φαινόταν ότι οι άνθρωποι έχουν κάποια σχέση με τον μπάσκετ αυτή υψηλή. Αλλά τώρα λέω τι είναι Λιθουανοί, είναι αυτοί, είναι Πολωνοί, είναι το ένα, τ' άλλο. Τελικά λύθηκαν οι απορίες μας και παραθέτω τις πληροφορίες στο τραπέζι, Βασίλη Μουναρίδη. Δεν ήξερα για το τοπικιστικό που έχετε με το δεν Γάλλο. Δεν ήξερες ότι το Περιστέρι με το Γάλλο έχουν τοπικιστικό. Δεν τα είχα. Αυτή την πληροφορία δεν την είχα. Ανοίξτε τα σύνορα εκεί στο Ήλιον. Ναι. Γιατί πια... Εμείς είμαστε Ήλιο Μετρούπολη προς τα πάνω, δεν είμαστε τώρα.
Τι τόσο πολύ εκεί πέρα. Τι να πω, δεν ξέρω. Εμείς εδώ πέρα έχουμε μεγαλώσει με κάποιες αρχές. Πλάκα κάνω. Πλάκα κάνω εννοείται. Είναι καλή κι αυτή. Είναι καλή. Στη ρακέτα κυρίως. Τώρα αν θα είναι σκυλιά καθ' όλη τη διάρκεια, αυτό θα το δούμε. Ερωτηματικό. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος. Θα έχουμε άλλο τόσο στο δεύτερο μέρος. Θεωρώ ότι μας τα πάνε πάρα πολύ καλά τα παιδιά. Θεωρώ ότι το νέο αίμα κάθε φορά μας εκπλήσει. Δεν ξέρω αν διαφωνείς μαζί μου ή όχι. Στα στατιστικά αυτό δείχνει. Και από το summer και έπειτα νομίζω είναι πολύ δυνατή η καινούργη. Είναι όλοι τηλεοπτικοί, μας δίνουν άπλετο content. Άπλετο content. Θεωρώ δηλαδή ότι η χρονιά θα είναι φαντασμαγορική. Δεν ξέρω ποια άλλη λέξη να πω. Αυτά από μας για σήμερα. Νομίζω για έναρξη την κάναμε μπαμπάτσικη. Έχετε να ακούτε. Μπαμπάτσικη ήταν η έναρξη. Μπαμπάτσικη ήταν η έναρξη. Δεν μπορείτε να πείτε. Δεν σας αφήσαμε παραπονεμένους. Αργήσαμε λίγο φέτος να εμφανιστούμε. Αλλά Άντζελα Δημητρίου κατεβήκαμε σαν χέλια από τον ουρανό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λίγκερια. Εύχομαι να το απολαύσατε όσο και εμείς. Πραγματικά γελάσαμε πολύ, σχολιάσαμε άλλο τόσο. Θέλουμε να σας γνωρίσουμε όλους έναν προς έναν. Και τα λέμε στα παρκέ και στο part 2. Βγάλετε εμφανίσεις. Γεια. Yeah. Όχι. Δεν φταίνε αυτοί. Προσπαθούν, δεν φταίνε αυτοί. Ναι, δεν το λέω. Δεν φταίνε αυτοί. Απλά να βγουν γενικά οι εμφανίσεις. Ναι. Θα το αφήσω αυτό εδώ. Δεν φταίνε αυτοί όμως. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Φιλιά πολλά με πολύ μπάσκετ. Τα λέμε.